Και περνάμε στο πρώτο στρογγυλό τραπέζι, στην δεύτερη ενότητα με ρήτρο δίκαιη μετάβαση και νεολαία. Σε αυτό λοιπόν το στρογγυλό τραπέζι καλούμε να προσέλθουν ο κύριος Στάθης Σταθόπουλος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, περάστε. Ο κύριος Γιάννης Αντωνιάδης, βουλευτής Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Πέτη Πέρκα, βουλευτής Φλόρινας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο κύριος Νάσος Σοφός, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέλεχος στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. Ο κύριος Σοφός. Γεια σας. Ο κύριος Στέλιος Κιάνας, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Θεόδωρος Θεοδουλίδης. Και ο οικοδεσπότης, ο διοργανωτής, ο κύριος Κώστας Λυπίδης. Και ο κύριος Μπούκης, που δεν είχε το σχεδιασμό, με συγχωρείτε. Ο κύριος Μπούκης από την πλευρά της μετάβασης ΑΕ. Θέλω να μείνω εδώ, να πάρω το... Ναι, ας πάρω. Λοιπόν, θα μιλήσω στον κύριο Σταθόπουλο και εγώ να σας πω ότι από χθες που βρίσκομαι στη Φλόρινα έχω ακούσει το Πράσινο Ταμείο πολλές φορές. Είστε παρόντες με πολλές δράσεις. Τελευταία αυτή που αναφέρθηκε και πριν από λίγο, τα εγκαίνια του κέντρου στο Φιλότα. Είστε παρόντες. Θέλω να μου πείτε αυτή η στήριξη, αν θεωρείτε μέχρι στιγμής ότι είναι αρκετή για να κρατήσει τους νέους στην περιοχή, αυτό είναι το ζητούμενο, αν είναι αρκετή και εντελεαστική και πώς μπορεί να συνεχιστεί ή να ενταθεί ενδεχομένως. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές, τον Όμιλο Ενεργονέων Φλόρινας και δεν μπορώ να κρύψω τον πραγματικά ενθουσιασμό μου για το αυτό που ζω σήμερα, μία πρωινή ώρα μίας Παρασκευής, να είναι γεμάτος ο χώρος από νέες και νέους της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας, πράγμα που σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει καλά και μάλιστα έχει γίνει πολύ καλά. Ευχαριστώ για το ερώτημα και το ερέθισμα που μου δώσετε να παρουσιάσω στο συντομότερο δυνατό χρόνο όσα έχουν γίνει από πλευράς Πράσινου Ταμείου για το βιώσιμο μετασχηματισμό της Φλόρινας και της Δυτικής Μακεδονίας γενικότερα. Έχουν εκδηλωθεί, έχουν αναπτυχθεί από τον Μάιο του 2020 μέχρι και σήμερα 4 διαφορετικά προγράμματα βιώσιμου μετασχηματισμού για τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση στην περιοχή. Ξεκινήσαμε από έργα βάσης, από τα σχέδια για την κυκλική οικονομία και για την ενέργεια και το κλίμα. Επεκτείναμε τους δικαιούχους, αρχικά ήταν οι 4 βασικοί δήμοι των περιφερειακών ενωτητών Κοζάνης και Φλόρινας. Εντάξαμε τον Σεπτέμβριο του 2020 και όλους τους υπολείπους, το Βόλιο, το Βελβεντό, τα Σέρβια και το Αμιντέο και τις Πρέσπες. Προχωρήσαμε από εκεί και πέρα στην μεγάλη πρόσκληση, μεγάλη για τα οικονομικά δεδομένα του Πράσινου Ταμείου, ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν απόλυτη ή πολύ μεγάλη έστω εξάρτηση από τις λιγνητικές μονάδες προκειμένου να επιχορηγηθούν, να βοηθηθούν και να αλλάξουν αντικείμενο στην πορεία των προσεχών ετών. Και τις τελευταίες μέρες με συνδιαμορφωτή, θα έλεγα, τον όμιλο, υπό την έννοια ότι αναφέρθηκε και από προηγούμενους ομιλητές,
επετεύχθη αυτό το οποίο ζητάμε, είναι το ζητούμενο μάλλον σε όλους τους δημόσιους φορείς, δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες να έχουν βιώσιμες και ρεαλιστικές προτάσεις και αυτές να γίνονται πράξη, τόσο με το κέντρο καινοτομίας και πολιτιστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα γίνει εδώ στη Φλόρινα, όσο και με αυτό που με πολύ μεγάλη χαρά εγκαινιάσαμε χθες, δηλαδή το εκπαιδευτικό κέντρο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο ερώτημά σας, πάντα θα μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο, πάντα θα μπορεί κάτι να γίνει καλύτερο. Από εκεί και πέρα, για να ξεκινήσει κάτι και να έχει ένα αίσιο τέλος, πρέπει να λειτουργεί προοδευτικά, πρέπει να πηγαίνει βήμα-βήμα. Νομίζω ο στόχος αυτός έχει επιτευχθεί. Και είναι πολύ λογικό και εύλογο να υπάρχουν και προτάσεις και ιδέες προκειμένου να πάμε ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα καλύτερα. Το πρώτο έχει επιτευχθεί, το δεύτερο είμαι αισιόδοξος ότι θα το καταφέρουμε και αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ να ζητήσω από τους δύο βουλευτές να παραχωρήσουμε λίγο τη θέση του κύριου Πούσκη που δεν έκανε το χαιρετισμό και περιμένουμε να τον ακούσουμε. Ο κύριος Πούσκης είναι διευθύνων σύμβολος στη μετάβαση ΑΕ. Σε εσάς πέφτει το μεγάλο βάρος βεβαίως στην αυτή την αναπτυξιακή εταιρεία της διαφοροποίησης ουσιαστικά της παραγωγικής βάσης. Μια διαφοροποίηση που αφορά κατεξοχήν τους νέους. Και θέλω να μου πείτε αν έχουμε ήδη κάποια συγκεκριμένα στοιχεία να δώσουμε όσον αφορά τις ευκαιρίες που δημιουργούνται ενδεχομένως από αυτή την αλλαγή της παραγωγικής βάσης. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να είμαστε εδώ στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριό σας. Είπε ο κύριος Σταθόπουλος ότι πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα και αυτό είναι σωστό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να προχωράμε και με άλματα. Και τα άλματα είναι κάτι που θα το επιτυχείτε πιο πολύ οι τολμηροί οι άνθρωποι με τις νέες ιδέες. Η μετάβαση είναι μια εταιρεία η οποία σκοπό έχει να πραγματοποιήσει και να υλοποιήσει διάφορα έργα τα οποία θα προδιαγράψει και θα σχεδιάσει η ειδική υπηρεσία μέσω του νόμου ΟΔΑΜ. Έχει γίνει μια ευρεία διαβούλευση με την Επιτροπή και έχουμε καταλήξει σε ένα πρόγραμμα καταρχάς πολύ σημαντικό και πολύ πρωτοπόρο, το οποίο ανάλογα με τις κατευθύνσεις και με τον τρόπο που θα υλοποιείται, θα έχουμε και τη δυνατότητα να το προσαρμόζουμε με ένα δυναμικό τρόπο. Οι επενδύσεις είναι το κέντρο, η επιχειρηματικότητα είναι το κέντρο, όλων των ειδών οι επιχειρήσεις, οι τοπικές και αυτές που θα επενδύσουν στην περιοχή σας είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας. Επομένως, υπάρχει το πλαίσιο για τολμηρές ιδέες σε συνεργασία με συνεργάτες τοπικούς με μεγάλη τεχνογνωσία όπως και το Πανεπιστήμιο και το ΚΕΤΑ. Και όλη αυτή το οικοσύστημα θα προχωρήσει μπροστά και με την τοπική governance, διακυβέρνηση ακριβώς, με τη διακυβέρνηση η οποία σιγά σιγά θα της δίνεται όλο και περισσότερος χώρος. Θα φτιαχτούν διάφορες τοπικές δομές και ο Όμιλος Νέων Φλόρινας αποτελεί μία από τις πολύ σημαντικές τοπικές δομές, κυρίως επειδή δείχνει ένα δυναμισμό μεγάλο και πολύ τολμηρές ιδέες και λίγο πρέπει να τολμήσουμε. Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Αντωνιάδης, ως βουλευτής βεβαίως Φλόρινας, θα έχετε ακούσει πολύ περισσότερες φορές από εμάς τις αγωνίες των νέων. Πολλοί μιλάνε ότι χρειάζεται μία στρατηγική, εθνική στρατηγική για τους νέους, προκειμένου να συμμετάσχουν ενεργά και βέβαια να βρουν ευκαιρίες σε αυτό που ονομάζουμε μετάβαση, δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, ψηφιακό μετασχηματισμό και ιδιαίτερα αφορά φυσικά τους νέους της δικής σας περιοχής. Τι σχεδιάζει να κάνει η κυβέρνηση ή αν υπάρχει ήδη κάτι το οποίο μπορείτε να μας πείτε ως είδηση. Ναι. Ευχαριστώ κυρία Λοτσοπούλου. Καταρχάς δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε στην απάντηση. 5 λεπτά. 3. Με καλή διάθεση 5. Θέλω να πω ότι και προεκλογικά και στην προηγούμενη θητεία και σε αυτήν ως πρώτο στόχο έθετα και αυτά υπάρχουν καταγεγραμμένα τους νέους. Για μένα η αρχή και το τέλος ενός τόπου είναι αν θα υπάρχει προοπτική για τους νέους.
Εάν δεν υπάρχει προοπτική για τους νέους, τότε δεν συζητάμε, μεταβαλλόμαστε σε ένα νομό γερόνο και γυρίζουμε πίσω δεκαετίες. Άρα λοιπόν, ό,τι κάνουμε, κάνουμε για να δώσουμε μία προοπτική για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τα νεανικά όνειρα. Έρχομαι τώρα σε αυτό το οποίο είπατε. Προγράμματα πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ειδικά για αυτή την εποχή που είμαστε στην μεταλιγνητική περίοδος και λέω ότι ο καρκίνος της περιοχής μας είναι το τρίπτυχο υπογεννητικότητα, μετανάστευση, ανεργία και αυτό αφορά άμεσα τους νέους. Άρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πρωτίστως να δώσουμε απασχόληση στους νέους και από εκεί και πέρα έτσι μειώνεται η ανεργία, εξαφανίζεται η μετανάστευση αφού δεν υπάρχει απασχόληση και από εκεί και πέρα βλέπουμε και το θέμα της υπογεννητικότητας. Για πρώτη φορά αυτά τα 3 χρόνια, επειδή όποτε πήγαιναν οι νέοι να πιάσουν δουλειά, το πρώτο που ζητούσαν ήταν εργασιακή εμπειρία. Πώς θα είχε ένας νέος εργασιακή εμπειρία, αν ένας επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε δεν τον πάρει να δουλέψει. Για πρώτη λοιπόν φορά εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα στο οποίο πληρώνονται και η αμοιβή του νέου και η ασφάλεια του νέου. Πληρώνονται δηλαδή όλα, το 100% του εξόδου που έχει ένας επιχειρηματίας για να δώσει την ευκαιρία στους νέους να αποκτήσουν αυτή την εργασιακή εμπειρία και να μπορούν την επόμενη φορά να συμμετάσχουν έχοντας ως προϋπόθεση και ως κριτήριο και ως εξοπλισμό τους δίπλα τους στην εμπειρία. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά που έχουν σχέση με την κατάρτιση, με την επιμόρφωση. Εδώ όμως θέλω, επειδή θέλω να είμαι χρήσιμος και φεύγοντας να πείτε ότι από τον τάδε βουλευτή άκουσα και 2-3 πράγματα τα οποία θα κρατήσω, να σας πω ότι βγάλαμε ένα τέτοιο πρόγραμμα ειδικά για τα Μίντο. Ήταν ονομαστικά για το Αμίντο, για 200 θέσεις, στις οποίες επιχορηγούσαμε τον μισθό στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας πλήρωνε μόνο την ασφάλεια. Σας πληροφορώ ότι από τις 200 θέσεις ενδιαφέρθηκαν 20-30. Γιατί ήταν σε επιχειρηματίες. Θέλω να ξέρετε λοιπόν, και πρέπει κάποτε να θέσουμε το δάχτυλο επί των τύπων ύλων, ότι ο αυριανός δικηγόρος έχει λιγότερες πιθανότητες να βρει δουλειά από τον ηλεκτρονικό ο οποίος θα επισκευάζει κινητά. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να ψαχτούμε και να δούμε τι προς τα πού βαδίζει η αγορά. Βεβαίως η μόρφωση, αυτό δεν το συζητάμε, και η εκπαίδευση είναι απαραίτητη, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και να βρούμε και το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό. Και εδώ είναι η ευθύνη δική μας. Δεν αρκεί μόνο να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, να τελειώνουμε και να παίρνουμε πτυχία χωρίς αντίκρισμα. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα προγράμματα για την καταπολέμηση ανεργίας είναι καλά. Εμείς θέλουμε προγράμματα για την επιδότηση της δουλειάς. Θέλουμε προγράμματα με τα οποία να βρίσκεται δουλειά, πτυχία με τα οποία θα βρίσκεται δουλειά και θα είστε χρήσιμοι και για τον εαυτό σας και για τον τόπο. Τώρα η κυβέρνηση, αυτά τα οποία γίνονται τα τελευταία 3 χρόνια, είναι μια μικρή επανάσταση. Παρόλη την κακή συγκυρία με το κορονοϊό, έχει γυρίσει ο πλανήτης ανάποδα, με την ενεργειακή κρίση, τέτοια ενεργειακή κρίση τα τελευταία 70 χρόνια δεν υπήρχε, με την οικονομική κρίση εξαιτίας και του πολέμου, με τις ανατιμήσεις όλων των υλικών που επηρεάζουν την ανοικοδόμηση, τα εργοστάσια, τα πάντα. Παρόλα αυτά για την περιοχή μας, αναφέρω το ποσό για να το όλοι μαζί να το συναισθανθούμε, είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια το Ταμείο της Δίκαιης, το πρόγραμμα της Δίκαιης Μετάβασης, μαζί με την ιδία συμμετοχή και ενώ την εθνική και την ιδιωτική θα φτάσει, τα σίγουρα ποσά είναι 2 δις. Ξέρετε τι σημαίνει 2 δις. Αν σκεφτείτε ότι όλη η Δυτική Μακεδονία παίρνει περίπου 350 εκατομμύρια, είναι το ΕΣΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας στα 7 χρόνια, εμείς στα επόμενα 7 χρόνια θα παίρνουμε κάθε χρόνο από ένα ΕΣΠΑ. Κορονίδα όλων αυτών όμως, θεωρώ τον αναπτυξιακό νόμο που είναι μια κατάκτηση περιοχής, από το 1974 μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί τόσο μεγάλη επιδότηση 70% για να κάνει ένας νέος μια δική του επιχείρηση. Ένα είναι οποίο το οποίο ονειρεύεται. Μια μεταποίηση ενός προϊόντος τοπικού. Φασόλια, ροδάκινο, αρωματικά φυτά, οτιδήποτε. 70% σημαίνει ότι σας δίνουν δωρεάν με το κλειδί στο χέρι την επιχείρηση για να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας, να τη λειτουργήσετε, να ζήσετε και να προσφέρετε και να φέρετε προς τη θέμενη αξία στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά
Όπως επίσης αυτό το νομοσχέδιο τώρα τελευταία, πάλι που φέρνει η κυβέρνηση και ξαναφέρει, σας λέω ότι προσωπικά με έχουν πιάσει πάνω από 7-8 επιχειρηματίες, τους δημάρχους και τον αντιπεριφερειάρχη ακόμα περισσότεροι, οι οποίοι θέλουν να έρθουν. Δεν βρίσκουν έκταση για να κτίσουν εργοστάσια. Λόγω μιας παραμόρφωσης που έχει συμβεί με όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά, που κάποτε το στρέμμα έκανε 300 ευρώ το στρέμμα, τα ξηρικά, και σήμερα τους λένε ότι θα τα αγοράσουμε 3.000, δεν βρίσκουν εκτάσεις για να κτίσουν εργοστάσια. Βεβαίως, ανασταλτικός παράγοντας πρώτος είναι η κρίση. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της ενεργειακής, υπάρχει μία αναστολή και περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί, γιατί κάθε επιχειρηματίας θέλει να κάνει κάτι το οποίο θα το αποφέρει και κάποιο κέρδος. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν είναι αρνητικοί ανασταλτικοί παράγοντες. Παρόλα τα αυτά όμως υπάρχουν πάρα πολλά κονδύλια. Η κατάσταση δεν είναι εύκολη. Γιατί άκουσα προηγουμένως και τον συνάδελφο που λέει ωραιοποιούμε. Δεν ωραιοποιούμε. Λέμε όμως ότι μετά από δεκαετίες έρχονται να πέσουν τόσα χρήματα στην περιοχή και μας έτυχε η ατυχία της ενεργειακής κρίσης και του κορονοϊού και του πολέμου για να μην μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε για να βοηθήσουμε την περιοχή και εσάς. Αυτό είναι ένας αναστατικός παράγοντας. Ελπίζουμε ότι στον επόμενο χρόνο θα ομαλοποιηθεί η αγορά, να γίνει αξιοποίηση αυτό το κονδυλίο και σας ξαναλέω, εσείς βέβαια ακόμα μπορεί να είστε στο στάδιο των σπουδών, όσοι όμως έχουν τελειώσει, μπορεί να μην έχετε την τεχνογνωσία. Έχετε όμως ένα σχέδιο, μπορείτε να συνεταιριστείτε με κάποιον ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και να προχωρήσετε στην δημιουργία μιας δικής σας επιχείρησης, να το τολμήσετε για να βοηθήσετε και τον τόπο και τον εαυτό σας. Ευχαριστούμε υπάρχουν πολύ, λεφτά, κύριε Αντωνιάδη. Υπάρχουν πολύ προγράμματα. Ναι, δεν θα ξαναμιλήσουμε, φαντάζομαι. Απλώς πρέπει λίγο να σεβαστούμε. Θέλω λοιπόν, τον χρόνο. Υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν προγράμματα, τολμήστε το και είμαστε κι εμείς εδώ για να σας βοηθήσουμε. Ευχαριστώ για την κατανόηση και την υπομονή. Κυρία Πέρκα, η σχέση σας με την περιοχή και η κυβερνητική σας εμπειρία είναι τα εργαλεία μέσα από τα οποία θέλουμε να δούμε κατά πόσο η κατάσταση είναι ωροποιημένη, πού βρισκόμαστε και τι πιστεύετε εσείς για τη σημασία και το ρόλο των νέων σε αυτή την πράσινη λοιπόν, μετάβαση. Θα ξεκινήσω από το θέμα της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά τους νέους. Είναι ένα κόμμα που όταν διακυβέρνησε είχε κάνει την εθνική στρατηγική για τους νέους, ενδυνάμωση των νέων 17-27 με 7 στόχους και 32 υποστόχους, ολόκληρη στρατηγική, γιατί, όπως προείπα, δεν μπορεί να γίνει μία δίκαιη μετάβαση χωρίς τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, αλλά κυρίως και της νεολαίας. Δυστυχώς, η μετάβαση που ζούμε δεν έχει αυτό το στοιχείο. Σήμερα ο σχεδιασμός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει πράγματα, έχουν πάρθει αποφάσεις, όπως σας είπα, και αυτό που γίνεται σήμερα ήταν εκτός προγράμματος. Αυτό πραγματικά δεν μπορεί να. Λέμε τώρα για τους πόρους. Οι πόροι αυτοί πρέπει να διαχέονται στις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει να έχει όφελος στην τοπική κοινωνία, πόσο μάλλον οι λιγνητικές που έχουν δώσει φως όλη την Ελλάδα, που μετράνε τις πληγές τους. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται και δεσμευόμαστε φυσικά, εφόσον γίνουμε κυβέρνηση, ότι το πρώτο μέλημα θα ήταν αυτή η συμμετοχή. Θέλω να πω στους νέους και στις νέες, και λέω και στις νέες και χαίρομαι πάρα πολύ, και οι γυναίκες, βλέπετε, είμαι μόνο μία σε ένα πάνελ. Παρένθεση, συνεχίσουμε. Λοιπόν, είναι δικαίωμα το οποίο προσφύγεται από τον ΟΗΕ σε σχέση με το δικαίωμα των νέων και των παιδιών να συμμετέχουν σε οτιδήποτε αφορά το μέλλον τους. Πρώτον. Δεύτερον, οι νέοι μπορεί να φέρουν και μια διαγενειακή συνεννόηση και μια ευαισθητοποίηση και των επόμενων γενεών. Και επίσης, συνήθως αυτοί που χαράσουν πολιτική, θα το πω και αυτό ότι συνήθως όταν είναι από το συντηρητικό δεξιό χώρο, έχουν μία δυσπιστία σε ό,τι αφορά τους νέους. Αυτό έχει καταγραφεί και ιστορικά. Δεν τους πολύ εμπιστευόμαστε. Επομένως, είναι πάρα πολύ κλείσιμο σε αυτές τις περιοχές η δική σας συμμετοχή. Αυτό που ζούμε σήμερα το αποδεικνύει. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν θα γινόταν. Είναι και το πρώτο που γίνεται στη Φλόρινα, στη φάση της μεταλλιγνητικής υποτίθεται της μετάβασης. Τα άλλα δεν τα έχουμε δει. Είναι πολύ σημαντικό τα χρηματοδοτικά κίνητρα, τα εργαλεία για να προσλαμβάνουν οι επιχειρήσεις. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμά μας. Σε ό,τι αφορά δε τους πόρους, όταν λέω να μην ωραιοποιούμε, μπορεί να έχουμε όλοι και τις δικές μας ευθύνες. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι το 50%, 60%, 70% είναι κάτι που έχει δώσει η Ευρώπη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης
που είχαν μέσο όρο του ΑΕΠ χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης, συγγνώμη. Άρα η Ελλάδα έχουν πάρει όλες τις περιφέρειες πλην της Αττικής και εδώ έχουμε πάρει μόνο 10% παραπάνω. Εάν σε αυτό συνυπολογίσουμε την απομόνωση της περιοχής και ειδικότερα της Φλόρινας, η Κοζάνη μπορούμε να πούμε ότι έχει και κάποια σύνδεση και παλεύουμε τόσο καιρό το σχεδιασμό που είχε γίνει με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι η σύνδεση με τη Βόρεια Μακεδονία, η σύνδεση με το Πόγραδ, έτσι, με την Αλβανία, μια διακρατική. Καταλαβαίνετε, τώρα μιλάμε για επιχειρηματικά πάρκα, μιλάμε για logistics και δεν έχουμε συνδέσεις. Άρα το 10% παραπάνω δεν είναι αρκετό για να προσελκυθούν επενδύσεις. Πρώτον. Δεύτερον, πολύ σοβαρό. Εγώ συνηθίζω να λέω ότι η χωροταξία είναι η επιστήμη της πολιτικής. Μια χώρα λοιπόν που δεν κατάφερε για δεκαετίες να έχει εργαλεία τακτοποίησης του χώρου, δασικούς χάρτες, θεματολόγια και κυρίως τη χωροταξία, εδώ πάμε να κάνουμε μια απολιγνητοποίηση και μια μετάβαση χωρίς να έχουν γίνει τα ειδικά πολυδομικά σχέδια, τα οποία θα ολοκληρωθούν το 2023. Πρώτα θα γίνει η μεταβίβαση των εδαφών, και εδώ έχουμε και τον εκπρόσωπο τον κύριο Μπού και τη μετάβαση ΑΕ. Ποια εδάφη? Μας είχαν πει ότι θα πάρει η ΔΕΗ τον τρίτο ή τα υπόλοιπα θα δοθούν στην τοπική κοινωνία. Όχι, ήρθε το νομοσχέδιο, 50% η ΔΕΗ, τα φιλέτα που δεν θέλουν πολύ αποκατάσταση, οι αποκαταστάσεις ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει. Αυτά αφορούν τους νέους. Όλα αφορούν τους νέους, γιατί σε όλα αυτά μπορούσαν να συμμετέχουν. Η μετάβαση λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω πολύ, ενώ συμφωνούμε όλους τους στόχους, τους περιβαλλοντικούς και θα έλεγα η παγκόσμια πολιτική ηγεσία συμφωνεί ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για τον πλανήτη. Στο πώς θα το κάνουμε είναι το μεγάλο επίδικο σε όλον τον κόσμο, θα έλεγα σχηματικά αριστεράς, δεξιάς ή προοδευτικής. Η Ευρώπη γενικώς έχει μια πιο προοδευτική προσέγγιση. Θα πέσουν λεφτά. Ποιος θα τα πάρει? Υπάρχει ένα μοντέλο που λέει μεγάλοι επενδυτές με δημόσιο χρήμα. Από αυτά τα ευρωπαϊκά ταμεία όντως υπάρχουν, υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν και μας ενδιαφέρει πολύ πόσα διανεμηθούν. Μα όχι πολύ καινοτομία. Μια-δύο τεχνολογίες, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Με εργασιακές σχέσεις, αυτή τη νέα μορφή που μάλλον έχετε ακούσει, ζουν οι συνομήλικοί σας με την ευελιξία. Όχι πολύ καλές εργασιακές σχέσεις. Είναι το ένα μοντέλο. Γίνεται η μετάβαση. Έχουν 2-3 μεγάλοι επενδυτές και την κάνουν. Υπάρχει όμως, και αυτό υποστηρίζουμε και το παλεύουμε, γι' αυτό καταθέτουμε προτάσεις, μια πιο ευρωπαϊκή προσέγγιση, η οποία σημαίνει ότι συμμετέχει η κοινωνία από τη φάση του σχεδιασμού, στη φάση της υλοποίησης. Εδώ θα το ακούσουμε και το Green Tag, αλλά νομίζω υπάρχει μια μελέτη της Bank Watch που λέει ότι οι νέοι στη Δυτική Μακεδονία δεν συμμετείχαν καθόλου, δεν υπήρχαν στα εδαφικά σχέδια. Μα τα εδαφικά σχέδια είναι το αναπτυξιακό σχέδιο για την περιοχή. Άρα συμμετοχή σε όλες τις φάσεις. Καινοτομία. Πάμε στην καινοτομία. Έχουμε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, φαντάζομαι ο Πρίτανης θα αναφερθεί διεξοδικά. Όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που γίνονται όταν αλλάζει το παραγωγικό προφίλ μιας περιοχής έχουν να κάνουν με ακαδημαϊκές διεργασίες. Ένα πανεπιστήμιο κάνει ένα διδακτορικό. Κάποιοι νέοι ξεκινάνε μια start-up. Ένα χωριό αποφασίζει να αξιοποιήσει τα απόβλητά του να κάνει βιομάζα. Ένας αγροτικός συνεταιρισμός, ένα χωριό να ακολουθήσει ένα πολύ καινοτόμο παράδειγμα από ένα χωριό της Σουηδίας. Αυτά γίνονται σε μια δίκαιη μετάβαση, ούτως ώστε και όλοι συμμετέχουν, οι νέοι βγαίνουν μπροστά με το φρέσκο μυαλό, με τις ιδέες, αλλά αυτό δεν γίνεται ως ευχή, κάντε το, κάντε το, όχι. Αυτό γίνεται με σχεδιασμό. Πρέπει να θεσμικά να είναι κατοχυρωμένοι ότι οι νέοι συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, τα εργαλεία να αφήνεται χώρος και εργαλεία στους νέους, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Άρα λοιπόν, πάμε σε ένα τέτοιο μοντέλο, εμείς αυτό προκρίνουμε, αυτό παλεύουμε και στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα ότι αυτό δεν τηρείται και κυρίως βλέπουμε ότι έχουν περάσει 3 χρόνια από την εξαγγελία μιας απολυνητοποίησης χωρίς σοβαρό σχεδιασμό. Εκ των υστέρων, είπαμε, οι τοπικές κοινωνίες κινητοποιούνται. Βλέπουμε, ας πούμε, ένα πολύ καλό εργαλείο είναι οι ενεργειακές κοινότητες και εκεί οι νέοι μπορούν να συμμετέχουν. Με ειδικά κίνητρα, θέλουν όλα κίνητρα χρηματοδοτήσεις
και κατευθύνσεις, δεν γίνονται με ευχές. Έρχονται λοιπόν οι τοπικές κοινωνίες και ενεργοποιούνται πράγματι και στην Κοζάνη και εδώ δημιουργούνται ενεργειακές κοινότητες με τους Δήμους κτλ. Και όταν πάνε να συνδεθούν, λένε δεν έχουμε χώρο, ηλεκτρικό χώρο στα δίκτυα. Βεβαίως δεν υπάρχει και φυσικός χώρος, όπως είπαμε, με τα ειδικά πολυοδομικά. Ανέφερε ο συναδελφός μου για τις επιχειρήσεις, δεν έχουν που να πάνε. Προφανώς, όταν δεν έχει τακτοποιηθεί ο χώρος, δεν έχουμε αποφασίσει ποια εδάφη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία, σε νέους αγρότες, σε νέους επιστήμονες. Θα τελειώσω σιγά σιγά. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Αυτό όμως που θέλω εν τέλει να πω είναι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν. Για να συμμετέχουν οι νέοι πρέπει να αφήνουμε χώρο, να δίνουμε εργαλεία και θεσμικά να το κατοχυρώνουμε, που δεν έχει συμβεί, σας είπα για τα εδαφικά. Και κάτι ακόμα. Εμείς έχουμε και μία άλλη αντίληψη για την νεολαία. Δεν θεωρούμε ότι είναι μία ομοιογενής ομάδα, αλλά μια πιο συμπεριληπτική. Δηλαδή υπάρχουν οι νέοι που είναι στα όρια της φτώχειας, υπάρχουν οι νέοι που είναι άνεργοι, υπάρχουν οι νέοι που έχουν γεωγραφικό αποκλεισμό, υπάρχουν οι νέοι της LGBT κοινότητας, υπάρχουν πολλές οι ανάπηροι, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες και θα πρέπει με δικαιοσύνη και ισοτιμία να σκύψουμε σε κάθε μία κατηγορία για να της δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχει σε αυτή την πολύ σοβαρή μετάβαση και πολύ, θα έλεγα, σκληρό μετασχηματισμό του παραγωγικού προφίλ, τον οποίο όμως οφείλουμε και θα τον κάνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Νάσος Σοφός μας έρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης και να τον ρωτήσω, κύριε Σοφέ, να το πω εγώ πιο σκληρά ενδεχομένως από ό,τι υπόθηκε μέχρι στιγμής. Η αγωνία, όπως καταλαβαίνετε, είναι να μετατραπεί η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας από ενεργειακή καρδιά της χώρας σε ένα ελληνικό Ντιτρόιτ. Αυτό είναι η μεγαλύτερη αγωνία, φαντάζομαι, που ενσερνίζεστε και θέλω να λίγο να μου μεταφέρετε την εμπειρία σας και το ποια εργαλεία, ποιες κατευθύνσεις υπάρχουν, γιατί πολλοί νέοι προσβλέπουν στα ευρωπαϊκά αγώνα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος, να μπουν μπροστά και να είναι οι πρωταγωνιστές της πράσινης μετάβασης. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Λατσοπούλου. Ονομάζομαι Νάσος Σοφός, προέρχομαι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εργάζομαι εκεί στις Βρυξέλλες τα τελευταία 30 χρόνια. Τα τελευταία περίπου 20 χρόνια στην περιφερειακή πολιτική, τη Ρέτζιο που λέμε εμείς με τα κωδικά, η οποία ασχολείται με την περιφερειακή και αστική, το έχουμε κολλήσει και αυτό, ανάπτυξη. Και θα έχετε ακούσει, στην Ελλάδα το λέμε ΕΣΠΑ, παλιότερα το λέγαμε Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Δηλαδή, εργάζομαι σε αυτό το τομέα, όχι στον άλλον που έχετε ακούσει τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχει και δεύτερο τομέα, στα λόγια τώρα του κ. Βουλευτή που είπε ότι έχουμε πάρα πολλά χρήματα πάνω στο τραπέζι. Όντως, έτσι είναι. Εγώ εργάζομαι για το κλασικό μέρος αυτών των ΕΣΠΑ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Κυρίως τα προγράμματα λοιπόν αυτά προέρχονται, μάλλον σχεδιάζονται πάνω σε μεγάλες βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες εκδίδονται από τον εκάστοτε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποφασίζονται τα κράτη-μέλη, ότι αυτές θα είναι οι μεγάλες κατευθύνσεις της επόμενης εφταετίας. Δηλαδή υπάρχει ένας μεγάλος σχεδιασμός, ο οποίος γίνεται κάθε 7 χρόνια. Τώρα, ας πούμε, η κυρία Φοντερ Λάιεν, η πρόεδρος, έχει ανακοινώσει κάποιες μεγάλες κατευθύνσεις όταν ανέλαβε πριν από 3 χρόνια, όπου αυτές περιλαμβάνουν, εκτός πολλών που έχετε ακούσει ίσως, αυτά που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ, είναι αυτό που λέμε έξυπνη εξειδίκευση, δηλαδή καινοτομία, επιχειρηματικότητα, ένα αυτό. Δεύτερον, η κλιματική και ενεργειακή μετάβαση. Τρίτον, η ψηφιακή μετάβαση και όλα αυτά να είναι μέσα σε ένα δίκαιο πλαίσιο, δηλαδή να μην μείνει κανένας πίσω. Αυτή είναι η στρατηγική, η πολιτική στρατηγική που έχει εκδοθεί στην αρχή της θητείας της Προέδρου, της Κομισιόν. Πάνω σε αυτά βαδίζουμε. Όλα τα προγράμματα λοιπόν σε όλα τα κράτη-μέλη υπακούν σε αυτούς τους μεγάλους κανόνες, ας το πω έτσι, κατευθύνσεις. Το καλύτερο απ' όλα είναι ο συνδυασμός αυτών που ανέφερα. Δηλαδή,
η καινοτομία και η έξυπνη εξειδίκευση να στηρίξει την πράσινη μετάβαση. Δηλαδή να κάνουμε έργα, project και προγράμματα που να είναι, να στοχεύουν την ενεργειακή κλιματική αλλαγή με καινοτομία και με καινοτόμο τρόπο. Και με φυσικά δίκαιο τρόπο, γι' αυτό και έχει βγει το δίκαιη μετάβαση. Η επίτροπός μας, η κυρία Φερέιρα, έχει έρθει αρκετές φορές στην περιοχή εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, και μάλιστα την προηγούμενη φορά που ήρθε επισκέφθηκε και μίλησε εδώ με τον οργανισμό των ενεργών νέων, τονίζω το ενεργών, διότι δεν είναι μόνο να είσαι νέος, πρέπει να είσαι και ενεργός νέος. Νέος που περιμένει την επιδότηση και κάθεται στον καναπέ, δεν είναι ενεργός. Ο ενεργός νέος είναι αυτός που είναι εδώ και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Η Επιτροπή πραγματικά η Ευρωπαϊκή προσδοκεί στην ενεργή συμμετοχή σας και ειδικά αυτό που έχετε κάτσει εκεί πίσω, που θα τα πούμε και μετά αν θέλετε και διμερώς. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και ευχαριστούμε και για την εκδήλωση αυτή η οποία είναι μια που νομίζω δεν γίνεται στην Ελλάδα πουθενά αλλού, δεν έχουμε ακούσει να γίνεται στην Ελλάδα πουθενά αλλού. Οπότε αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι η Δυτική Μακεδονία δίνει το δρόμο. Δηλαδή, έχετε μπει μπροστά. Εγώ άκουσα μερικές κριτικές. Εγώ να σας πω τα καλά. Τα καλά ποια είναι? Να σας πω τα καλά που βλέπουμε εμείς, οι Βρυξέλλες δηλαδή. Τα καλά είναι τα εξής. Τα καλά είναι ότι η Δυτική Μακεδονία ειδικώς έχει ξεκινήσει να σκέφτεται την απολιγνητοποίηση εδώ και αρκετό καιρό. Πολύ καιρό θα έλεγα. Πιο οργανωμένα λίγο από το 2019 και μετά, 18. 2018 και μετά, για να είμαστε πιο σαφείς, ίσως και 17. Δηλαδή, ξεκίνησε εδώ από την προηγούμενη, προηγούμενη περιφερειακή διοίκηση, η οποία έδωσε μια μελέτη στην Παγκόσμια Τράπεζα, μια πανάκριβη μελέτη που την πλήρωσε η Ευρώπη μέσω της πρωτοβουλίας Coal Regions for Transition. Έτσι, coal είναι ο άνθρακας, όπως και ο λιγνίτης, είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Αυτή η μελέτη έδωσε, και υπάρχει στο διαδίκτυο αν θέλετε, Roadmap for Western Macedonia, τον οδικό χάρτη, και εκεί ήταν η πρώτη φορά που έγινε κάτι δομημένο. Δηλαδή, δομημένο, μακροπρόθεσμα δομημένο. Προς τιμήν του περιφερειάρχη ο επόμενος την πήρε, την ολοκλήρωσε και προσπάθησε να πατήσει πάνω όταν γίνονταν οι διάφορες διαβουλεύσεις με την Αθήνα, πέσαμε και στο COVID. Αυτές γινόντουσαν μέσω ίντερνετ και μέσω διαβουλεύσεων, δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα σε αυτό το τομέα. Αν δεν δεις τον άλλον face to face, διαβούλευση δύσκολα γίνεται. Τέλος πάντων, έγινε κάποια διαβούλευση η οποία κατέληξε για πρώτη φορά σε ένα δομημένο πρόγραμμα για τη δίκαιη μετάβαση. Και όχι δράσεις εδώ και εκεί, σκόρπιες κλπ. Υπάρχουν τώρα άξονες, υπάρχουν τα εδαφικά που βγήκαν από το Master Plan. Τα εδαφικά αυτά, η Δυτική Μακεδονία έχει το δικό της. Έχει το δικό της τώρα χώρο μέσα στο πρόγραμμα που είναι ο μεγαλύτερος, γιατί από τα 1,6 δις του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης που δίνουμε στην Ελλάδα, το 1, πάνω από το 1 μάλιστα, είναι για τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, είναι για τη Δυτική Μακεδονία. Τώρα επαφείται στη Δυτική Μακεδονία να το πάρει με όριμες δράσεις, με έργα, με κινητοποίηση νέων και λιγότερων νέων, έτσι ώστε αυτά τα χρήματα να φτάσουν στον προορισμό τους. Τώρα, πώς θα φτάσουν αυτά τα χρήματα στον προορισμό τους? Με τις κατάλληλες δομές και τις κατάλληλες ικανότητες του προσωπικού το οποίο πρέπει να ασχοληθεί και τον συνδυασμό, τη συνεργασία θα έλεγα, γιατί χωρίς συνεργασία, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Συνεργασία μεταξύ όλων εσάς στη περιφέρεια αυτή και της Αθήνας. Διότι έχουμε ένα πρόγραμμα που το επέτρεψε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει έτσι, γιατί κι άλλοι το έχουν κάνει. Είναι ένα πρόγραμμα, ας το πω έτσι, σχεδιασμένο κυρίως στην πρωτεύουσα, σε εθνικό επίπεδο τομεακό, αλλά για λογαριασμό των περιφερειών και των λιγνητικών και των νησιών, γιατί έχουμε και τα νησιά μέσα στο πρόγραμμα, το οποίο βέβαια δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, τώρα εδώ που μιλάμε. Λοιπόν, αυτό το μείγμα είναι ένα σχετικά δύσκολο να σχεδιαστεί, βεβαίως, όμως τώρα σχεδιάστηκε και το έχουμε.
Έχουμε το πακέτο πάνω στο τραπέζι. Έχουμε την πρώτη επιτροπή παρακολούθησης που θα γίνει στις 18 του Οκτώβρη. Ξεκινάει. Δηλαδή, όταν λέμε ξεκινάει, αν δεν είχε εγκριθεί πρώτο από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το πρώτο πρόβλημα, είναι το ελληνικό. Και το πρώτο, νομίζω, ΕΣΠΑ ολόκληρο, πάλι το ελληνικό, δηλαδή όλο το πακέτο, ας το πω έτσι. Αυτά είναι καλά νέα. Αυτό σημαίνει ότι στο σχεδιασμό κάτσαν κάτω, δουλέψανε, τρέξανε, έγινε δουλειά. Υπάρχουν κάποια λάθη βεβαίως στον δρόμο, εννοείται, αλλά το θέμα είναι ότι το όπλο το τραπέζι ξεκινάει. Λοιπόν, για να ξεκινήσει υπάρχουν δομές. Οι δομές, όπως ανέφερα, ήταν η Επιτροπή Παρακολούθησης φυσικά, υπάρχουν οι δομές διαχειριστικής αρχής. Υπάρχουν όμως και προβλέψεις μέσα στο πρόγραμμα και στα εδαφικά που λένε ότι υπάρχει μια εδαφική επιτροπή, που σημαίνει, εδαφική σημαίνει Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί οι φορείς, οι κοινωνικο-οικονομικοί, οι νέοι αποτελούν το φόρουμ που θα προτείνει δράσεις και θα συζητά και θα προτείνει στρατηγικές και δράσεις για την περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς το σπρώχνουμε πάρα πολύ για να γίνει. Ξέρουμε ότι στην Αθήνα ο κύριος Καλλίρης, ο κύριος Μπούκης που είναι στη μετάβαση, έχουν όλα μαζί να τα κάνουν τώρα με τη μία, οπότε περιμένουμε. Θα γίνει αυτό, θα γίνει μία αντένα, δηλαδή ένα contact point μέσα στη διαχειριστική αρχή για τη δίκαιη μετάβαση, διαχειριστική αρχή ενώ του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ένας θα πρέπει να είναι για τη δίκαιη μετάβαση. Και υπάρχουν και επιτροπές αξιολόγησης δράσεων και έργων σε επίπεδο εδαφικό, όχι επίπεδο προγράμματος, εδαφικό, στις οποίες θα συμμετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας. Άρα υπάρχουν διάφορες δομές που στήθηκαν, είναι καινούριες. Δεν το έχω ξαναδοκιμάσει, είναι πείραμα αυτό, είναι εγχείρημα. Εκτός από αυτό, για να τελειώσω, αυτά είναι τα χρήματα τα οποία έχει το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, είναι ο πυλώνας ένα, ενός μηχανισμού πολύ μεγαλύτερου, που λέγεται Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης, που έχει το πυλώνα 2 και το πυλώνα 3. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω ότι ο πυλώνας 2 είναι το InvestEU, δηλαδή χρηματοδοτήσεις κυρίως από μέσω του EIF από το Λουξεμβούργο απευθείας προς τους επενδυτές και που έχει καθυστερήσει λίγο βέβαια, γι' αυτό δεν θα πούμε τις λεπτομέρειες. Και το τρίτο είναι το Public Sector, είναι το, πώς λέγεται τώρα, είναι του δημόσιου τομέα, που σημαίνει ότι οι τράπεζες και κυρίως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που έχει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτού του τρίτου πυλώνα, βάζει δάνεια μαζί με grants, με επιχορηγήσεις, που δίνονται από την Κομισιόν μέσω της Agency Sinea για μεγάλα έργα συμπληρωματικά του πρώτου πυλώνα του Ταμείου Δίκαιης, του προγράμματος που μόλις προανέφερα. Άρα τι σημαίνει, ότι δεν έχουμε μόνο αυτά τα χρήματα. Έχουμε και άλλα για τη μετάβαση, τα οποία πρόκειται με την καλή οργάνωση όμως της βάσης, δηλαδή της περιφέρειας της χώρας, να τα πάρουμε και αυτά, να τα χρησιμοποιήσουμε για τις επενδύσεις μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Σε κρατώ την υπόσχεση που δώσατε ότι θα τα πείτε από κοντά με τους νέους μας. Και πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Στέργιο Κιάνα, σε μια περιφέρεια, τα χαρακτηριστικά τα γνωρίζουμε, φιγουράρει πολλά χρόνια στις πρώτες θέσεις στην ανεργία, στη γύρανση του πληθυσμού και με μια μεταβατική περίοδο τώρα που σε άλλους φαντάζει ως εφιάλτη, σε άλλους ως ευκαιρία. Εσείς τι έχετε για τους νέους ως περιφέρεια, που ο ρόλος βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλόρινας για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε τόσο νέο κόσμο συγκεντρωμένο μια τέτοια ώρα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους βρίσκονται εδώ πέρα. Από την πλευρά τη δικιά μας ως Περιφερειακή Αρχή, η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος μας όλο αυτό το διάστημα ήταν λίγο άχαρος, γιατί υπήρχε μια εξέλιξη των πραγμάτων από το 2019 που σχεδιαζόταν αυτή η μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία, όπου και εμείς συμμετείχαμε από την πλευρά μας τόσο στη Συντονιστική Επιτροπή, βλέπω και τον κύριο Σταθόπουλο εδώ πέρα που από κοινού συμμετείχαμε σε αυτή την επιτροπή, αλλά και δημιουργώντας κάποιες ομάδες εργασίας, τόσο που συμμετείχαν τόσο το Πανεπιστήμιο, όσο και άλλοι φορείς της περιοχής, έτσι ώστε και εμείς να δώσουμε τη δικιά μας κατεύθυνση για το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα στην περιοχή
και πώς θα πρέπει να είναι δομημένο αυτό το master plan. Στην διάρκεια όλη αυτή, αυτών των ετών και μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό το σχεδιασμό, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν αρκετές συγκρούσεις. Είμαστε εδώ με τον κύριο Αντωνιάδη και η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε σε πολλές τηλεδιασκέψεις να ανταλλάζουμε έτσι έντονες εκφράσεις, γιατί καλώς ή κακώς όλοι μοιαζόμαστε για το καλό αυτού του τόπου. Και με αυτά τα δεδομένα κινηθήκαμε και φτάσαμε σήμερα να υπάρχει ένας σχεδιασμός. Εμείς σαν Περιφερειακή Αρχή να πω ότι το Master Plan το οποίο είχε πρωτοανακοινωθεί δεν το στηρίξαμε, το απορρίψαμε σαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Και δεν το κάναμε αυτό γιατί δεν πιστεύαμε στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά ήταν σίγουρα κάποια σημεία τα οποία μας έδειχναν ότι δεν είναι τόσο εύκολο σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να ολοκληρωθεί αυτός ο σχεδιασμός. Και φυσικά δεν μείναμε μόνο εκεί, κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις και όπως ανέφερε και ο Υπουργός, επειδή ανέφερε το κομμάτι των στρατηγικών επενδύσεων, για μας, σαν Περιφερειακή Αρχή, ένα από τα 15 σημεία που τότε βάλαμε έτσι ως απαράβατους όρους, ήταν και αυτό να θεωρηθεί η απολιγνητοποίηση όλο μια στρατηγική επένδυση. Δεν έγινε με αυτόν τον τρόπο, αλλά θεωρώ ότι πήρε αυτή την κατεύθυνση και νιώθουμε δικαιωμένοι με αυτά που κι εμείς προτείναμε. Σίγουρα σήμερα που μιλάμε, πάλι υπάρχουν κενά, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στο να ολοκληρωθεί το εγχείρημα αυτό και επειδή έχουμε και απέναντι τον κύριο Μπούκη που διαχειρίζεται μια εταιρεία, τη μετάβαση ΑΕ, η οποία έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και η αλήθεια είναι ότι στηρίζουμε πάρα πολλά σε εσάς, κύριε Μπούκη, για το επόμενο διάστημα. Όμως βλέπετε ότι διαχειριστικά κάποια πράγματα δεν μπορούν να συμβούν και δεν μπορούν να συμβούν όλα μέσα στους πυρήνες απολιγνητοποίησης. Και αυτό ήταν κάτι που πάλι και εμείς ήταν ότι το τονίσαμε και ουσιαστικά ψάχναμε να βρούμε και εμείς διεξόδους πώς μπορούν να εξελιχθούν κάποια πράγματα σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Και αναφέρομαι κυρίως στις βιομηχανικές περιοχές που τόσο ανάγκη έχει η Δυτική Μακεδονία και κυρίως οι περιοχές της Κοζάνης και της Πτολεμαίδος που δεν έχουν κάποιον οργανωμένο υποδοχέα. Και σε αυτή την λογική ψάξαμε, βρήκαμε νέους χώρους που θα μπορούσαν πιο γρήγορα να διοδοτηθούν τέτοιοι χώροι. Φυσικά, φτάσαμε και σε ένα σημείο σήμερα να είμαστε στη διαδικασία να παραχωρηθούν εδάφη και να ξεκινήσουν και κάποια ειδικά πολεοδομικά σχέδια που θα δώσουν νέες χρήσεις μέσα στα ορυχεία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε τους επενδυτές, αναφέρθηκε πολλές φορές ότι έρχονται οι επενδυτές και το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει είναι πού θα τους βάλουμε. Υπήρχε ένα μεγάλο διάστημα, αυτό το μεταβατικό στάδιο, και εδώ αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο Πράσινο Ταμείο για το πόσο σημαντική βοήθεια έδωσαν στην περιοχή με όλες αυτές τις μελέτες που στήριξε με χρηματοδότηση ο συγκεκριμένος φορέας. Και νομίζω ότι ήταν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για αυτά τα χρόνια που μας πέρασαν. Και θεωρώ ότι δεν θα σταματήσει εκεί. Φαίνεται ότι το Πράσινο Ταμείο θα έχει ενεργό ρόλο και από εδώ και πέρα. Και ουσιαστικά, πέρα από το 1 δισεκατομμύριο που αναφέρθηκε και από τον κύριο Σουφό, θα συνδράμει και με άλλα κονδύλια, όπως το κάνει και ήδη τώρα και με μια δράση που αφορά τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με το λιγνίτη. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και είμαστε σε στάδιο που υλοποιούνται πολύ σημαντικές επενδύσεις, ακόμα και στο να αλλάξουν κατεύθυνση επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή. Από εδώ και πέρα όμως, επειδή το Ταμείο είναι έτοιμο, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια πολύ σημαντική συνεργασία όλων των φορέων της περιοχής. Και φυσικά εγώ με τον Πρίτανη ειδικά έχω αποθέσει πολλές ελπίδες, να το πω έτσι, γιατί θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να παίξει και παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύεται από παντού, αλλά και θα πρέπει να συνδεθεί και με έναν καλύτερο τρόπο με την επιχειρηματικότητα. Και αυτό θεωρώ ότι είναι και το σημαντικό σημείο για το πώς οι νέοι θα μπορούν να ευλακούν στο εγχείρημα. Και για να μην γελιόμαστε και για να κλείσω με αυτό, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή είναι ότι δεν υπάρχει καθόλου αισιοδοξία. Όλοι έχουμε έναν αρνητισμό σε όλο αυτό που γίνεται. Και νομίζω ότι με τα λόγια του Υπουργού θα κλείσω με αυτό που είπε ότι τις επόμενες μέρες περιμένουμε να ανακοινωθούν χειροπιαστά πράγματα σε επενδύσεις και κατευθύνσεις, να ξέρουμε δηλαδή πού κατευθύνονται οι επενδύσεις αυτές, έτσι ώστε και ο νέος κόσμος να τα εισπράξει και να ξέρει ότι εκεί θα πρέπει και αυτός να στοχεύσει μελλοντικά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κιάννα, γιατί μου δώσατε και την καλύτερη πάσα για τον κύριο Θεοδωλίδη. Ως πρίτανη λοιπόν του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και με την καθημερινή και πολύ ενεργό επαφή που έχετε με τους νέους σε ένα πανεπιστήμιο που μάλλον έχει και έναν ρόλο επιταχυντή αυτής της αναπτυξιακής μετάβασης και αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής, αν είστε αισιόδοξος και αν οι απόφοιτοι του
πανεπιστημίου σας, αλλά και μεταπτυχιακοί σας φοιτητές, μπορούν να γίνουν αισιόδοξοι μέσα σε μια προοπτική παραμονής στη Δυτική Μακεδονία, προσφορά στη Δυτική Μακεδονία και συμμετοχής σε αυτή τη μετάβαση? Ενδεχομένως θα σας μιλήσει ο πιο αισιόδοξος άνθρωπος σε αυτή την περιφέρεια. Καταρχάς να πω ότι είναι πάντα ευχάριστο και αναζωογονητικό να μιλά κανείς και να αλληλεπιδρά με τους νέους. Και από αυτή την άποψη είμαστε πολύ τυχεροί και εγώ και ο αντιπρίτανης, ο κύριος Ιορδανίδης, τον Εύρο Προλίγου, που είμαστε μέσα στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και περιστοιχιζόμαστε από τέτοιες ηλικίες. Η μετάβαση θα ήταν μια πολύ πιο δύσκολη υπόθεση, πράγματι, αν δεν υπήρχε το Πανεπιστήμιο. Και δανείζομαι τα λόγια του Πρωθυπουργού, που μας είπε ότι είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος σας, που αν στην περιοχή εδώ, υπό μετάβαση, δεν υπήρχε Πανεπιστήμιο, θα έπρεπε πρώτα να ιδρύσουμε ένα και μετά να κάνουμε τη μετάβαση. Όπως είπατε, είναι ένας τοπικός επιταχυντής στο Πανεπιστήμιο, μετέχει στη λεγόμενη τετραπλή έλικα μαζί με τους επιχειρηματίες, τους δημόσιους φορείς και φυσικά δεν μπορεί να λείπει η κοινωνία των πολιτών. Με bullets, ο ρόλος μας άμεση υλοποίηση και εγκαθίδρυση ενός οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας που τόσο λείπει από την περιοχή μας. Αυτό θα σημάνει σύνδεση με επιχειρηματικότητα, νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, εμπλοκή στα προγράμματα επανακατάρτισης και γενικά της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής μας. Αυτό άλλωστε διατρέχει οριζόντια και τους πέντε άξονες πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται το Master Plan. Και φυσικά, ένας στρατηγικός στόχος που έχουμε ως Πανεπιστήμιο, διεθνοποίηση, προσέλκυση ξένων φοιτητών. Προς τούτο υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Βρισκόμαστε μάλιστα σε μία αξιοζήλευτη θέση σε σχέση με άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς φωτογραφιζόμαστε σε ένα σωρό εμβληματικά έργα μέσα στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Αναφέρω δύο. Είναι ο πρώτος θύλακας στο Τεχνολογικό Πάρκο στην Κοζάνη και ο κόμβος καινοτομίας του Υδρογόνου στην προορίζεται για την Πτολεμαΐδα. Θα ήθελα να μιλήσω στους νέους, να τους πω κάποια πράγματα. Καταρχάς, να δώσω συγχαρητήρια στον Όμιλο Ενεργών Νέων Φλόρινας. Είναι μια συνήθιστα δραστήρια ομάδα και μάλιστα η ίδια η Πολιτεία αναγνώρισε τη σημασία της παρουσίας σας στο τοπικό γίνεστε και από ό,τι είδα σας έχει συμπεριλάβει και με δικαίωμα ψήφου στην ίδια την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η σημερινή εκδήλωση είναι από αυτές, νομίζω η κυρία Πέρκα το είπε αυτό, που θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, εν μέσω μάλιστα του σχεδιασμού των τελευταίων δύο ετών. Το εξαιρετικό Green Tank Youth Report μιλά μάλιστα για εκοφαντική απουσία της νεολαίας στη φάση του σχεδιασμού. Πράγματι έχω την πεποίθηση ότι εάν η συμμετοχή των νέων στο σχεδιασμό ήταν μεγαλύτερη, το ίδιο το επιχειρησιακό πρόγραμμα, ακόμα και τα εδαφικά, μπορεί να είχαν μία άλλη μορφή. Και δυστυχώς αυτό είναι και ένα παράπονο προς νέους, προς φοιτητές μου, τα συζητάμε συχνά στο Πανεπιστήμιο. Οι νέοι δεν γνωρίζουν τη δύναμη που έχουν. Έχουν το μεγαλύτερο asset, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ενέργεια που συνοδεύει το νεαρό της ηλικίας. Άλλωστε, αυτό που μια από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής, δυστυχώς, είναι ότι τα νιάτα χαραμίζονται στους νέους. Γιατί δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτή τη μεγάλη δύναμη που έχουν. Εγώ εκπροσωπώ ένα ίδρυμα που εξ ορισμού έχει φτιαχτεί για να υπηρετεί τους φοιτητές, άρα και τους νέους. Όμως, προς το παρόν, οι νέοι φεύγουν. Και είναι λυπηρό να βλέπεις από τις αναλύσεις του γραφείου διασύνδεσης που έχουμε στο Πανεπιστήμιο ότι ναι μεν οι απόφοιτοί σου βρίσκουν δουλειά σε πολύ μεγάλα ποσοστά, αλλά πολλοί από αυτούς φεύγουν και μάλιστα στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν ήθελε να το πει κάποιος έτσι αφοριστικά, εμείς εκπαιδεύουμε μηχανικούς για τη Γερμανία. Ένας λοιπόν από τους στρατηγικούς μας στόχους είναι το να συγκρατήσουμε τους φοιτητές και να δημιουργήσουμε μια
κρίσιμη μάζα φοιτητών, ερευνητών γύρω από το Πανεπιστήμιο. Σε προπτυχιακό επίπεδο, λοιπόν, στόχος μας είναι να αυξήσουμε τους εισακτέους μας και σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι να εργαστούμε, όπως αυτό που ανέφερα, την εγκαθίδρυση του οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τέλος, συμφωνώ με την πρόταση που υπάρχει στο Youth Report του Green Tank, ότι η φυγή των νέων πρέπει να προσθεθεί ως ένας δείκτης για την επιτυχία των στόχων του προγράμματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πριν περάσουμε στον δεύτερο, ίσως πιο αισιόδοξο άνθρωπο στην αίθουσα, τον κύριο Φιλιππίδη, γιατί βέβαια σας χαρακτηρίζει είναι και πρότυπο των όμιλων ενεργών νέων Φλόρινας, γιατί καταφέρατε να συμμετέχετε τόσο ενεργά σε αυτή τη δίκαιη μετάβαση για την νεολαία. Εγώ να πω, πριν να πάρετε το λόγο, κύριε Φιλιππίδη, ότι οι νέοι μπορούν να κάνουν και ερωτήσεις μόλις ολοκληρωθεί η δική σας ομιλία. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχήν να σας καλωσορίσω. Δεν θα πάω ονομαστικά για ευνόητους λόγους και λόγους συντομίας. Είναι μια εξαιρετική εκδήλωση και πετυχαίνει άμεσα τρεις στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι το γεγονός ότι έχουμε έναν δημοκρατικό διάλογο, μια αξιοπρεπή παρουσία και προτάσεις τις οποίες μπορούν να τις ακούσουν οι νέοι οι οποίοι συμμετέχουν στο συνέδριό μας, οι πολλοί νέοι, οι μαθητές, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι νέοι που βρίσκονται κοντά μας και να αξιοποιήσουν αυτά που θα ακούσουμε από τους εντός εισαγωγικών policy makers, τους ανθρώπους που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή την πολιτική, ούτως ώστε να περάσουμε άμεσα στις προτάσεις, όπως πολύ σωστά είπε και ο Πρίτανης, αλλά και στα reports που υπάρχουν από το Green Tank. Από εκεί και πέρα, ο δεύτερος στόχος είναι ο εξής, ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε τους εναπομείναντες νέους της περιοχής ή, εν πάση περιπτώσει, τους νέους οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες πόλεις και σπουδάζουν, τους οποίους θέλουμε να τους έχουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να πετύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους. Τρίτο και σημαντικό είναι το γεγονός ότι στην καρδιά μιας φιλόξενης περιοχής, μιας φιλόξενης πόλης, σε ένα σημείο πολύ συμβολικό και σημαντικό, γεννάται κάτι πολύ δυναμικό. Έχει γεννηθεί, αλλά θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, γιατί όταν είχαμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια πριν 14 περίπου χρόνια, ήμασταν πολύ κάτω του 30 ετών, πολύ νέοι. Τότε με τον Κώστα το Στεργίου, αυτό που σκεφτόμασταν και εμείς ήταν να μείνουμε ή να φύγουμε. Τελικά επιλέξαμε να μείνουμε, γιατί πέρασε πολλές φορές από το μυαλό μας αυτή η σκέψη. Είμαστε μια γενιά που ήταν στην αρχή της κρίσης, στην αρχή μιας δύσκολης κατάστασης για την Ελλάδα, που δεν υπήρχαν πολλές ευκαιρίες, όπως και σήμερα δεν υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες, τουλάχιστον στη δικιά μας περιοχή, τις οποίες πρέπει να δημιουργήσουμε. Η δυναμική η οποία έχει αναπτυχθεί τα προηγούμενα 2 χρόνια τουλάχιστον μέσω του προγράμματος Erasmus Plus και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, το οποίο επιχορηγεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα και τη συγκεκριμένη δράση, είναι ολοφάνερο. Οι ομάδες νέων οι οποίες δημιουργήθηκαν με τη Στεφανία, με τη Μαρία, με τη Μάγδα, με την Νόνη, με όλα τα παιδιά, με τον Ευθύμη, θα μην ξεκινήσουν για πάρα πολλά παιδιά, δημιούργησαν κάτι πρωτόγνωρο για τη Δυτική Μακεδονία και κάτι πρωτόγνωρο για την Ελλάδα. Γιατί περνάμε σε έναν διάλογο ο οποίος βρίσκεται σε επίπεδο δημοκρατίας και διαλόγου ευρωπαϊκό, αυτό που χρειαζόμαστε, να δημιουργήσουμε την κουλτούρα διαλόγου στην περιοχή μας, η οποία τα πολύ ωραία πράγματα που μας έχουν αναφέρει οι συνομιλητές μας θα μπορέσουμε να τα περάσουμε και να τα κάνουμε πράξη. Και αυτό που μπορούμε και στοχεύουμε και στοχεύουν οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ, οι ομάδες εργασίας που συμμετείχαν στον διάλογο, στη διαβούλευση για το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, που συμμετείχαν στη συνάντηση με την Επίτροπο Φερέιρο, όπως αναφέρθηκε, που συμμετείχαν στη συναντήση με τον κύριο Παπαθανάση και μάλιστα ήταν εδώ πέρα το περασμένο καλοκαίρι ο κύριος Παπαθανάσης σε ένα Youth Exchange. Όλοι αυτοί οι νέοι περιμένουν πώς και πώς να βρούνε ένα στήριγμα στα όνειρα και στο όραμα που έχουν για αυτή την περιοχή, γιατί το έχουν, το βλέπουμε καθημερινά. Εμείς που πλέον λίγο μεγαλώσαμε παραπάνω,
και συναναστρεφόμαστε και βρισκόμαστε σε αυτή τη τριβή με τους νέους ανθρώπους. Ένα ακόμα σημείο το οποίο θέλω να αναφέρω και το κάνουμε πράξη και συνάδει ακριβώς με αυτό που ανέφερε πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση ο κύριος Μπούκης. Εμείς κάνουμε πράξη την εξωστρέφεια. Γιατί η περιοχή μας, κύριε Μπούκη, όπως είπατε, πρέπει να κοιτάξει και στο βορρά. Εμείς κοιτάμε και ευρωπαϊκά, κοιτάμε ψηλά, γιατί έχουμε στόχους, αλλά και το αξίζουμε να έχουμε τέτοιους στόχους. Ο Όμιλος Ενεργών Νέων Φλόρινας στα τελευταία 12 χρόνια έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 700-800 νέους της περιοχής και μόνο φέτος υποδεχθήκαμε στη Φλόρινα περισσότερους από 100 νέους. Αυτοί οι νέοι είναι πολλαπλασιαστές για το τόπο μας, πολλαπλασιαστές για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί επισκέπτονται πολλές όμορφες περιοχές, αλλά έχουν πάνω απ' όλα τη ζεστασία και τη φιλοξενία των νέων ανθρώπων και επίσης έχουν αυτή τη συναναστροφή, αυτό το διάλογο, αυτή την ανταλλαγή ιδεών. Οι νέοι μας γυρίζουν τα τελευταία 12 χρόνια με πολλές εικόνες, με καλά παραδείγματα, τα οποία μπορούν να τα εφαρμόσουν και στο τόπο τους. Δεν λέμε ότι είναι ιδανικά τα πάντα στο εξωτερικό. Ιδανικά θα είναι αυτό που θα χτίσουμε και αυτό που θα αγαπήσουμε στο τόπο μας. Σε αυτό προσβλέπουμε, αυτό ευελιψούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας και νομίζω ότι θα έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα στο τέλος αυτού του συνεδρίου. Ωραία. Μπορούμε να πάρουμε κάποιες ερωτήσεις. Παιδιά, γενικά ετοιμάζουμε ερωτήσεις αν έχουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τον Γιώργο εδώ. Θέλω ένα παιδί από την ομάδα να κυκλοφορεί το ένα από τα μικρόφωνα. Κυρία Τζολοπούλου, μπορείτε να έρθετε μαζί μου εδώ ξανά, να έχουμε εμείς αυτό το μικρόφωνο, η ομάδα να δώσουμε στον Γιώργο να ξεκινήσει και τα υπόλοιπα παιδιά ετοιμάζουν ερωτήσεις για να έχουμε και διάλογο. Γιώργο, με δύο λόγια λες ποιος είσαι, να ξέρουν και οι κυρίες και κύριοι στο πάνελ δύο λόγια για σένα, επιγραμματικά για να ξεκινήσουμε τον διάλογο. Γιώργος Κοντλίδας ονομάζομαι, είμαι 27, δικηγόρος και εργάζομαι και στην τοπική αυτοδιοίκηση, με ξέρει ο κύριος Κιάνας. Πρωτίστως προς τους κυρίους βουλευτές, αλλά και στον κύριο Κιάνα και στον κύριο Σοφό η ερώτησή μου. Επειδή καταρχάς θα με επιτρέψει, κύριε βουλευτής, να διαφωνήσω ως προς το ότι η νεολαία αποτελείται από πολλές διαφορετικές ομάδες. Πρωτίστως η νεολαία είναι Έλληνες νεολαίοι και δευτερευόντως Ευρωπαίοι νεολαίοι. Και προτού προχωρήσουμε στην καθετοποίηση κάποιων μέτρων, πρέπει να έχουμε μια οριζόντια στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό, μήπως πρέπει να βρούμε μια στρατηγική που αντί να ακούμε συνέχεια για παραγωγή χρημάτων που πηγαίνει προς επιδοτήσεις και επιδόματα, το οποίο ναι, με ανησυχεί, να κινητροδοτήσουμε νέους που να ξεκινάνε επιχειρήσεις στον τόπο μας με ειδικά κίνητρα τοπικά και δευτερευόντως νέους οι οποίοι έχουν στα σκαριά και μια οικογένεια. Και αν ναι, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό. Ευχαριστώ. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο, αν δεν κάνω... Πρωτίστως στους κυρίους βουλευτές. Γιατί μιλάμε για εθνική στρατηγική. Ναι, απαντάτε. Να υπάρξει διάλογος, μόλις ετοιμαστούν περισσότερες ερωτήσεις, θα συνεχίσουμε. Ναι, λοιπόν, ωραία ερώτηση. Καταρχήν, εδώ θα διαφωνήσω κι εγώ. Εγώ είπα νεολαία διαφόρων κατηγοριών. Τι θα πει Έλληνες Ευρωπαίοι. Μπορεί να είναι κάποιος που ζει στη χώρα μας, μέσα στη νεολαία, είναι δίπλα μας, είναι συμμαθητής μας. Αυτός θα εξαιρεθεί. Επίσης. Δεν είπα να εξαιρεθεί, με συγχωρείτε. Ωραία. Είπα ότι πρώτα χρειάζεται οριζόντια και μετά. Άμα συμφωνούμε, είμαστε σύμφωνοι. Πάμε παρακάτω. Η ανομοιογέννητη διαφορετικότητα είναι για να προσέξει η πολιτεία και αυτός που ασκεί την πολιτική και τις άλλες ανάγκες. Άλλη ανάγκη έχει ένα παιδί φτωχό, άλλη ανάγκη έχει ένα παιδί ανάπηρο, άλλη ανάγκη έχει ένα παιδί που έχει γεωγραφικό αποκλεισμό, άλλη λόγω σεξουαλικής κατεύθυνσης. Αυτά όλα οφείλουμε να τα λαμβάνουμε υπόψη και όταν γίνεται ο σχεδιασμός που προφανώς αφορά όλους, γι' αυτό λέω συμπεριληπτικός, πρέπει να προσέχουμε και αυτές τις ιδιαιτερότητες αν θέλουμε να έχουμε την νεολαία μας ενωμένη, δημιουργική και να πηγαίνει μπροστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις, εγώ θα έρθω και θα συμφωνήσω, όπως λέμε, δεν μπορεί να επιδοτείς την ανεργία, πρέπει να βρίσκεις δουλειά στους νέους ή να ανοίγεις πόρτες. Αυτό είναι όμως και το μεγάλο στοίχημα. Και μάλιστα θα έλεγα ότι ειδικά για την περιοχή μας και ειδικά αυτή την περίοδο που υπάρχουν πόροι, τα ακούσαμε. Θα μπορούσαν να είναι και παραπάνω, θα έλεγα εγώ. Βλέπουμε όμως ότι δεν πηγαίνουν, εμένα αυτή είναι η κριτική μου, του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον,
σε κατεύθυνση τέτοιας ανάπτυξης. Δηλαδή, μία ομάδα νέων θα μπορούσε να δημιουργήσει μια startup, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν τα εργαλεία ώστε να χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα, να συνδεθεί κατά προτεραιότητα. Δεύτερον, το Πανεπιστήμιο. Υπήρχαν δύο τμήματα ΕΠΑΛ, αγεροχρυσοχοΐας, κοινοποίας σε ό,τι αφορά τη Φλόρινα. Ξέρουμε ότι έχουμε για τον τομέα του εινοτουρισμού πιθανόν, όπου εκεί είναι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να πάρουν τις δεξιότητες, γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό η κατάρτιση και οι δεξιότητες. Βοηθάει και τους ίδιους τους νέους με καλύτερες θέσεις και καλά αμοιβόμενες εργασίες, αλλά και την εθνική οικονομία, γιατί έχουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Καταργήθηκαν αυτές τις κριτικές κάνουμε. Πραγματικά αυτό είναι το στοίχημα. Όταν λέμε ότι αλλάζουμε το παραγωγικό προφίλ της περιοχής, εννοούμε θα αφήσουμε αυτό το μοντέλο που στο κάτω-κάτω προσφάτως έδειξε τα όρια του με το να φτάσει η χώρα στο χείλος του γκρεμού και πάμε σε κάτι άλλο πιο συμμετοχικό, πιο μαζικό, πιο δίκαιο και κυρίως η νεολαία κατοχυρωμένα λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων. Διότι τώρα ευχαρίστως άκουσα τον κύριο Σοφό να λέει ότι έστω εκ των υστέρων σε μια επιτροπή λήφθηκε υπόψη ότι θα είναι και οι νέοι. Έγινε ο σχεδιασμός και δεν υπήρχε καν η τοπική κοινωνία και η τοπική αυτοδιοίκηση έγινε στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν δεν έχει ευθύνη μόνο η κυβέρνηση που έχει κατεξοχήν. Εγώ θα έλεγα επί τη ευκαιρία και κλείνω με αυτό, ότι είναι και μια ευθύνη υπερεθνική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουν αυτές τις ωραίες οδηγίες στο Ταμείο Οδικής Μετάβασης, προδιαγράφεται ποιοι πρέπει να συμμετέχουν σε όλον αυτό το σχεδιασμό, μέχρι σύλλογη ισότητα των δύο φύλων. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι παραγωγικοί φορείς, οι νέοι, πάρα πολλές τέτοιες προβλέψεις. Θα παρακαλούσα λοιπόν ως εκπρόσωπος της DG Regio να μεταφερθεί στην Ευρώπη ότι αυτές τις οδηγίες που βγάζουν και μας στέλνουν πρέπει να έχουν και ένα μηχανισμό να ελέγχουν αν αυτά υλοποιούνται και να μας τραβάνε και λίγο το αυτή. Για να πούν πού είναι οι νέοι σε αυτό το σχεδιασμό με τα εδαφικά. Πουθενά. Ευχαριστώ. Επειδή είμαστε στη φάση της ερωτήσεων, θα είμαι πιο σύντομος και συγκεκριμένος. Δύο απαντήσεις, Γιώργο. Συμφωνώ απολύτως στο ότι εμείς δεν διαχωρίζουμε τους νέους. Και κάνουμε και αγώνα, μάλιστα, να δίνουμε και ήδη το έχουμε πετύχει, αλλά και όπου καμιά φορά ξεφεύγει, να το διορθώνουμε, ίσες ευκαιρίες και προϋποθέσεις και στο νέο από τη Φλόρινα και από το Περιστέρι και από την Κρήτη και από την Οριστιάδα, σε οτιδήποτε συμμετέχουν, όλοι να έχουν τις ίδιες δυνατότητες και τις ευκαιρίες. Εννοείται, εκεί που υπάρχουν ειδικές ανάγκες, ναι, εκεί όλοι το αναγνωρίζουμε και εσείς και οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν, όλοι οι νέοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες και πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες. Πάμε στο θέμα των κινήτρων. Αυτή τη στιγμή έχει μερικές μέρες που έχει προκηρυχθεί το μέτρο της μεταποίησης. Όποιος λοιπόν θέλει, νέος, γέρος, μεσήλικας, έχει ένα όραμα, καταθέτει την πρότασή του. Η πρότασή του αξιολογείται από ανεξάρτητες εταιρείες, μοριοδοτείται, γίνεται λοιπόν μια αξιολόγηση και έτσι εγκρίνεται και παίρνει την ενίσχυση για να μπορέσει να υλοποιήσει το σχέδιό του. Άρα όσο μπορούμε προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες και προϋποθέσεις για όλους τους Έλληνες πολίτες και για όλους τους νέους. Και όπως είπα προηγουμένως, ναι, για την περιοχή, για πρώτη φορά δημιουργούνται αυτά τα κίνητρα τα οποία πρέπει να τα αξιοποιήσετε. Και είμαστε εδώ και για να βοηθήσουμε. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιοι, και κλείνω με αυτό, όταν είναι κάτι θετικό, π.χ. το 70% να λέει αυτό μας το δίνει η Ευρώπη. Και όταν εμείς λέει μετά την επόμενη να λέτε αργήσατε, η Ευρώπη έχει διαδικασίες. Αυτά τα χρήματα της δίκαιης μετάβασης έρχονται από την Ευρώπη. Όταν λοιπόν τα δίνει η Ευρώπη, σου λέει αυτές είναι οι διαδικασίες και αυτός είναι ο χρόνος που θα καταθέσεις. Και κλείνω λέγοντας ότι πρώτη καταθέσαμε το πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψης, πρώτη καταθέσαμε το πρόγραμμα στο πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης. Και τώρα πρώτη θα πάρουμε και τη δεύτερη δόση. Εντάξει, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχει κάποιος άλλος κύριος να πει? Ναι, να συμπληρώσω απλώς λίγο. Ανέφερε ο συνάδελφος, να πω, τέλος πάντων, Γιώργος. Ναι, δεν θέλουμε νέους που να μάθουν, ας το πω, στην επιδότηση. Δεν θέλουμε ανθρώπους που θα έχουν το χέρι έτσι στην ελεημοσύνη. Αυτό δεν το θέλουμε.
Εμείς θέλουμε να φέρουμε εδώ τις επενδύσεις που να επιτρέψουν σε εσάς να αναπτύξετε το μυαλό σας και τις ικανότητές σας. Θέλουμε να γίνει το upskilling και το reskilling ανθρώπων οι οποίοι μέχρι τώρα δούλευαν, ας το πω έτσι, στα λιγνητικά ή σε παρεμφερείς και να μετατραπούν σε κάτι άλλο. Τώρα βέβαια, ή το σχέδιο τουλάχιστον που υπάρχει στο τραπέζι, λέει ότι η περιοχή πρέπει να μετατραπεί μάλλον σε energy hub, δηλαδή σε κέντρο ενεργειακό, όπως ήταν. Μόνο που τώρα κοιτάμε την πράσινη ενέργεια, τα υδρογόνα, τα ηλεκτρικά, τις μπαταρίες, τέτοια πράγματα. Δηλαδή η Δυτική Μακεδονία έχει ένα όραμα. Είναι σημαντικό αυτό. Δεν το έχουν όλες οι περιφέρειες, ας το πω, δίκαιες μετάβασης. Εδώ πέρα έχετε ένα γερό υπόβαθρο ενεργειακό, βιομηχανικό, που το θέλουμε να παραμείνει βιομηχανικό και να παραμείνει και ενεργειακό. Συν τα υπόλοιπα γύρω-γύρω που θα έρθουν επιχειρήσεις κλπ. Αλλά θέλουμε εσείς ως νέοι να βρείτε την ευκαιρία στο πανεπιστήμιο, στη μετάβαση, να αναπτύξετε τις ικανότητές σας για τα νέα επαγγέλματα που έρχονται ή τέλος πάντων που μετεξελίσσονται. Να πω επίσης ότι εκτός από αυτό το περίφημο πρόγραμμα για το οποίο μιλάμε, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και άλλα προγράμματα. Δηλαδή έχουμε για τις επιχειρήσεις, το πρώην ΕΠΑΝΕΚ, Competitiveness, Ανταγωνιστικότητα. Δίνει την ευκαιρία και ατομικά σε νέους να αναπτύξουν νέες επιχειρήσεις. Έχουν δοθεί, για παράδειγμα, έχω δώσει και μια συνάδελφος, στην Δεσκάτη Περιβαλλών, υπάρχει μια κυρία η οποία πήρε 24.000 ευρώ για να ανοίξει επιχείρηση από το κοινωνικό ταμείο του προγράμματος. Δηλαδή υπάρχουν ατομικά σε άτομα επιδοτήσεις, τέλος πάντων ενισχύσεις, για να ανοίξει την επιχείρησή της. Αυτή θα πρέπει να προχωρήσει, να πάει μπροστά, να της δοθούν και άλλες ευκαιρίες, πιθανώς φορολογικές, έτσι για να συνεχίσει να παραμείνει ανοιχτή και να αναπτυχθεί, να προσλάβει άλλο κόσμο, ας το πω έτσι. Και τώρα βγαίνει άλλη μία, πάλι από το καινούριο πρόγραμμα ανταγωνιστικότητα, από το κοινωνικό ταμείο, όπου να είναι, μου είπαν, βγαίνει μία και έχω βάλει και σε ένα PowerPoint που έχω δώσει, έχω βάλει κάποια links. Έτσι, αυτά να τα δείξετε στα παιδιά. Να μοιραστεί το υλικό, ναι, μετά με email σε όλους. Εκεί να μπείτε, γιατί υπάρχει και το Just Transition Platform την επόμενη εβδομάδα, υπάρχουν και τα EU Regions που ξεκινάνε, υπάρχουν διάφορα πράγματα που για τους νέους είναι ό,τι πρέπει. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να δώσουμε το λόγο στα παιδιά. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Ένα χέρι εδώ, Βιργινία, και μετά πίσω η κοπέλα με το λευκό μπλουζάκι και πιο πίσω άλλη μια τρίτη ερώτηση. Παρακαλώ. Εγώ δεν είμαι νέα, είμαι μόνο στο mentality. Εντάξει, εδώ είμαστε όλοι στο mentality. Ναι, η Βιργινία, ο λόγος σε εσένα. Είμαι η Βιργινία Κωστινάκη, είμαι από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, το ΕΣΠΑ της Δυτικής Μακεδονίας δηλαδή. Θα πάρω την πάσα από τον Κώστα του Φιλιππίδη, να δώσω μεγάλη έμφαση στην κουλτούρα του διαλόγου. Η συμμετοχή στην κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας για το 2021-2027 δόθηκε. Δεν την πήραν όσοι θα μπορούσαν. Το έγγραφο της διαβούλευσης στάθηκε σε 215 φορείς συμπεριλαμβανομένων ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι και σε ορειβατικούς συλλόγους πήγε το έγγραφο. Απαντήσεις 59. Βγήκε διαδικτυακά ένα ερωτηματολόγιο που απευθυνόταν στο κοινό. Βγήκε σχετικό δελτίο τύπου, το ανέφερε ο Περιφερειάρχης σε συνέντευξη τύπου. Απαντήσεις 61 από τους πολίτες. Ήταν ένα ερωτηματολόγιο για τους πολίτες. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να πω είναι ότι χρειάζεται να πάρετε και τη δικιά σας τη τύχη στα χέρια σας. Να πω μόνο επίσης ότι αυτό το πρόγραμμα που τελικά καταρτίστηκε όπως καταρτίστηκε και με τη συμμετοχή όσων συμμετείχαν στη διαβούλευση, είναι 394 εκατομμύρια. Αν το ξεφυγίσει κανείς και ειδικά στις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus, θα δει ότι στους στόχους, στις ομάδες στόχου, τις ομάδες που απευθύνονται τα χρήματα, κυρίως της απασχόλησης και της κατάρτισης, οι ομάδες στόχου είναι νέοι, γυναίκες, αμαία, μακροχρόνια άνεργοι. Συν όλοι οι υπόλοιποι. Υπάρχουν οι ευκαιρίες, αλλά θα πρέπει κάπου, κάπως, να τις αξιοποιήσετε κι εσείς.
Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Βιργινία. Άλλωστε, η συνεργασία του Ομίλου Νεβόνα Φλόρινς με τη διαχειριστική αρχή αυτόν τον σκοπό έχει. Ο Όμιλος συμμετείχε στην διαβούλευση αυτή και κατέθεσε τις προτάσεις του. Αλλά ο Όμιλος είστε όλοι εσείς. Οπότε, μέσα από τις συζητήσεις και το διάλογο, σίγουρα οι προτάσεις σας και η φωνή σας έχει δύναμη και εκφράζεται μέσω του Ομίλου Νεβόνα Φλόρινς για τη συμμετοχή μας σε διαβουλεύσεις όπως και αυτή. Παρακαλώ να δοθεί το μικρόφωνο στην νεαρή με το λευκό μπλουζάκι να μας πείτε το όνομά σας, το όνομά σου για να. Καλησπέρα, με λένε Χρυσούλα Τσοκνίδα. Είμαι από το πρώτο ΓΕΛ Κοζάνης, εκπρόσωπο του σχολείου μου. Έχουμε τρεις βασικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τι όφελος έχουν οι πολίτες, αλλά και οι νέοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από την απολιτιμητοποίηση και με την υποτιθέμενη πράσινη ενέργεια. Θέλεις να κάνεις και τις τρεις ερωτήσεις, μήπως μπορούμε να απαντήσουμε συνολικά. Ναι. Σε ποιον τομέα έχει δυνατότητες να αναπτυχθεί η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να έχει όφελος και ο τόπος, αλλά και ο πολίτης της. Και τέλος, πώς θα καταλήξουν τα εργοστάσια και τα ορυχεία της ΔΕΗ, όταν κλείσουν, μήπως καταλήξουν ένας μεγάλος σκουπιδότοπος, όπως ακούγεται, και αν ναι, για ποιο λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Έχουμε τρεις ερωτήσεις. Οι απαντήσεις είναι. Είναι μεγάλη συζήτηση, ξέρω. Ο διάλογος όμως μπορεί να γίνει με μικρές τοποθετήσεις. Άλλωστε, μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και από κοντά. Οπότε, αν μπορούμε, κύριε Μπούκη, να δώσουμε δύο απαντήσεις σύντομες. Αν και δεν απαντάτε μονολεκτικά, είναι το αποτέλεσμα όλης της ιστορίας αυτό. Το όφελος για τους πολίτες από την απολιγνητοποίηση. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Και το πέρασμα από δραστηριότητες που για χρόνια απασχολούσαν τους πολίτες και τις οικογένειές τους χάνονται ή μειώνονται. Άρα λοιπόν πρέπει να αναπληρωθεί αυτό το κενό και επομένως οι δραστηριότητες όλες και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αλλά και συναφείς δράσεις έχουν σκοπό πρώτον την αναπλήρωση αυτού του χαμένου κενού, του κενού αυτού, αλλά και την ανάδειξη των νέων δεξιοτήτων. Γι' αυτό όπως είπαμε και προηγουμένως και ανέφερε ο κύριος Πρίτανης, νομίζω, κινούμαστε στους άξονες και ο κύριος Σοφός, έξυπνης εξειδίκευσης, ενεργειακή μετάβαση, ψηφιακή μετάβαση και επιχειρηματικότητα. Από ένα μοντέλο παγιωμένο, λοιπόν, πάμε στην πραγματική μετάβαση, η οποία θα πάρει χρόνο και έχει και κόστος και έχει και κόπο. Αυτά πρέπει να τα πούμε. Αλλά έχουμε ένα εργαλείο να κινηθούμε. Τομείς ανάπτυξης, τους ανέφερα προηγουμένως, συναυτοί οι τέσσερις και οι συναφείς με τους τέσσερις αυτούς τομείς. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε κάπως πιο μακροπρόθεσμα, όχι με τον παράγοντα χρόνο της μέρας, της εβδομάδας και του μήνα, αλλά με τα 3, με τα 4, με τα 5 χρόνια μπροστά. Και το πρόγραμμα έχει αυτό το σκοπό και αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά τα εργοστάσια και η ορυχεία, η μετάβαση έχει πάρει ένα σημαντικό μέρος, περίπου 100.000 στρέμματα, και τα σχέδια φαίνονται και είναι κατατεθειμένα μετά από μια μεγάλη συζήτηση με τη ΔΕΗ, με την οποία έχουμε μια σύμβαση μεταβίβαση των εδαφών. Πιστεύουμε ότι θα γίνει ένας μεγάλος μετασχηματισμός στα εδάφια αυτά. Θα μείνουν κάποια ορυχεία για να εξυπηρετήσουν τις μονάδες του Λιγνίτη που θα παραμείνουν για λόγους ενεργειακού εφοδιασμού. Όμως το σύνολο των περιοχών θα αναβαθμιστεί και θα αποκατασταθεί. Και προς αυτό υπάρχει και ένα μεγάλο έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι μια άλλη διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαφορετική από τη Λίτσιο, η DG Reform, στην οποία έχει μπει το πρόγραμμα αυτό και μέσω της μεταβίβασης των εδαφών θα αποκατασταθούν και οι περιοχές αυτές σε μεγάλο βαθμό. Ελπίζω να σας απάντησα στην ερώτηση. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μπούκη. Κύριε Θοδουλή, το λόγο σε εσάς. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δούμε την απολιγνητοποίηση ως μία αφορμή. Μία αφορμή για να συμφιλειωθούμε με την συνεχή αλλαγή που θα βιώνει από εδώ και πέρα, θα βιώνει οι ζωές μας. Θέλετε τα παγκόσμια γεγονότα, θέλετε οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αλλαγή θα είναι συμφασμένη με τη ζωή μας. Το συγκεκριμένο δε project, ανέφερε ο κύριος Σοφός, έχει ενεργειακά χαρακτηριστικά. Νομίζω όμως ότι έχει απολέσει από καιρό αυτό το χαρακτηριστικό και έχει μεταβληθεί σε ένα γενικότερο project αλλαγής εδώ της περιφέρειάς μας, αλλαγή του οικονομικού μοντέλου,
νέες, έλευση νέων επενδύσεων. Να σας δώσω την εμπειρία μου. Πρόσφατα επισκέφθηκα την περιοχή Midlands της Ιρλανδίας, η οποία και αυτή βιώνει μία μετάβαση και το μάθημα που πήρα από αυτήν την τριήμερη επίσκεψη είναι ότι σε όλα αυτά, στο κέντρο, πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Και το είδα αυτό μέσα από τις διάφορες δράσεις τις οποίες είχαν προβεί οι Ιρλανδοί, που είχαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που ανέφερε η κυρία Αγουστινάκη, τον άνθρωπο, τον μακροχρόνιο άνεργο, τους νέους και τα αμαία. Πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στα αμαία. Άρα, είναι μια ευκαιρία η απολυντοποίηση να ξαναδούμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τους ανθρώπους μας, την κοινωνία. Είναι μια ευκαιρία για να γίνουμε καλύτεροι. Ευχαριστούμε κύριε Θεοδουλίδη. Ναι. Τον Ιάδη, ναι. Να πω, Κώστα μου, επειδή πρέπει να φύγω, γιατί ήδη έπρεπε να είμαι στις πρέσπες. Για μένα ήταν και ευχάριστη και πολύτιμη αυτή η συνάντηση και η διαβούλευση. Επειδή όμως την αφήνω στη μέση, θέλω να κάνω μια πρόταση να διοργανώσετε τέτοιες εκδηλώσεις σε κάθε νομό, γιατί ο κάθε νομός έχει κάποια χαρακτηριστικά, στις οποίες δεν θα υπάρχουν εισηγήσεις από εμάς, θα απαντάμε μόνο σε ερωτήσεις των νέων απευθείας, που να έχουν σχέση με προσωπικές, με τα αρδευτικά, με τα διατηρητέα κτίρια, με ό,τι νομίζει ο νέος ότι θα επηρεάσει τη ζωή του, με το πανεπιστήμιο, με τις σχολές, με τη βελτίωση του επίπεδου σπουδών και στη δευτεροβάθμια. Εγώ δεσμεύομαι να αναλάβει την πρωτοβουλία όμιλος να κάνει 4 σε 4 νομούς, σε κάθε νομό να καθίσουμε και 3 ώρες. Εκ των προτέρων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα είναι οι προσιτές μέρες εμάς και δίπλα στους 2 βουλευτές να είναι και οι δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης, που ορίζουμε και τις στίγες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω σε μια μελλοντική συνάντηση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τονιάδη και για την πρόταση. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε, είναι ένα πρώτο βήμα διαλόγου, οπότε σίγουρα έχουμε να κάνουμε κι άλλα. Λοιπόν, έχουμε και μια ερώτηση στο βάθος. Μπορώ να πω μόνο 2 πράγματα για την ερώτηση, γιατί ήταν εξαιρετική, πραγματικά ήταν εξαιρετική. Βάζει όλο το πρόβλημα. Στο πρώτο εγώ θα πω ότι να πάμε στην απολυτοποίηση είναι μονόδρομος. Είναι άλμα προς τα μπρος, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Είναι η κλιματική κρίση, την βιώνουμε, χάσαμε πολύ χρόνο. Άρα δεν μπαίνει ερώτημα αν πρέπει να κάνουμε ή να μην κάνουμε. Μπροστά κάνουμε οπωσδήποτε πράσινη μετάβαση. Για το όφελος, το είπα λίγο πριν, πρέπει να γίνει την προσπάθεια από όλους μας. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ για να διαχέεται το όφελος στην κοινωνία. Και μια πολύ μικρή παρατήρηση, γιατί μια και είμαστε εδώ, πρέπει να φύγουν όλοι από εδώ και με ένα χρέος, είπα για την Τζιριτζίο. Στο θέμα των αποκαταστάσεων, που αυτό θα δίνει αμέσως σαν θέσεις εργασίας που χάθηκαν κτλ., είδαμε στο Ταμείο να έκανε μόνο 300 εκατομμύρια για 60.000 τρέμματα. Δηλαδή, να το δούμε λίγο τι γίνεται με τα εδάφη, γιατί αυτά είναι που θα γυρίσουν στην τοπική κοινωνία, σε νέους αγρότες, σε νέους επιχειρηματίες. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να συμμετέχουμε, να κάνουμε κριτικές προτάσεις. Αλλά πάμε μπροστά. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για τις τοποθετήσεις. Να δώσουμε το μικρόφωνο στο βάθος. Ωραία. Να πάμε στην τελευταία ερώτηση. Από ό,τι βλέπω, υπάρχει άλλη ερώτηση? Όχι. Θα κλείσουμε και με μια ερώτηση δική μας εδώ από το πάνελ και θα κάνουμε έτσι ένα πολύ μικρό διάλειμμα να φρεσκαριστούμε και να συνεχίσουμε με την κεντρική ομιλία από το Green Tank και την ομάδα την επιστημονική εδώ. Ο λόγος σε εσάς πίσω. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνης Βενιζέλος. Είμαι από το τελευταίο χωριό της Φλόρινας στα σύνορα με την Πέλα. Από το Μανιάκι. Είμαι γεωργός και κάνω και πορεία φρούτων. Θα ήθελα να ρωτήσω όλα ωραία, όλα καλά, τα αναπτυξιακά προγράμματα, ο αναπτυξιακός νόμος, όλα είναι πολύ ωραία. Δεν μιλάει όμως κανείς για τη χρηματοδότηση που χρειάζεται ένας νέος. Δεν θα έπρεπε στις πληττόμενες περιοχές να υπάρχει ένα ευνοϊκό πλαίσιο χρηματοδότησης από τις τράπεζες σε νέους που θέλουν να επιχειρήσουν, να τολμήσουν? Είναι ένα πρόβλημα που είναι χειροπιαστό πρόβλημα. Πού θα βρει την χρηματοδότηση ένας νέος που θα επενδύσει πιθανόν σε μια μεταπηρητική μονάδα που τα κόστη είναι τεράστια, που αγγίζουν, μπορεί να αγγίξουν και το μισό και το 1 εκατομμύριο ευρώ? Αυτός ο νέος πού θα βρει την συμμετοχή του, δηλαδή από το 30% στον αναπτυξιακό νόμο, που στο μισό εκατομμύριο είναι 150.000-200.000. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα ευνοϊκό πλαίσιο
στις υπομετάβασες περιοχές χρηματοδότησης. Γιατί το να... επειδή γνωρίζουμε τα πράγματα, αν πας σε μια τράπεζα και ζητείς χρηματοδότηση χωρίς πολύ δυνατές εγγύησεις, θα αρχίσουν να γελάνε οι περισσότεροι εκεί μέσα. Αυτό ήθελα να πω, είναι η ερώτηση προς όλους και όποιος μπορεί να απαντήσει. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να προσπαθήσω λίγο να μαζέψω το πολύ λογικό ερώτημα, ωστόσο υπάρχει ένα τυπικό θέμα ότι εδώ δεν υπάρχει εκπρόσωπος τραπεζών. Το μόνο εύκολο από όλους μας είναι να πούμε ναι, βεβαίως οι τράπεζες πρέπει. Απεδείχθη με πολύ άσχημα αποτελέσματα πολλές φορές το 2014, το 2015 κλπ. Ότι ο τραπεζικός τομέας έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, ούτε η απαξίωσή του ή να τον δαιμονοποιούμε οδήγησε πουθενά. Κανένα σπίτι κλπ. Κλπ. Και διάφορα άλλα συνθήματα ουτοπικά, ούτε φυσικά η άλλη αντίληψη να γίνει κεντρική καθοδήγηση και κεντρική λειτουργία των τραπεζών. Αυτό δεν γίνεται τουλάχιστον στην οικονομία μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε είναι διακηρυκτικό περισσότερο αυτό, είναι ευκταίο στη θεωρία από κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Υπάγεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την οικονομική κατάσταση, τη ρευστότητα κλπ. Από εκεί και πέρα, εν μέρει έχει απαντηθεί το ερώτημα και η κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, ανέφερε μία άλλη εκδοχή του προβλήματος που περιγράφεις, ότι πολλές φορές συμβαίνει και το αντίστροφο, έτσι, δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία να πηγαίνουν χαμένα και να προσπαθείς να σώσεις κάποιον παρά τη θέλησή του, με παρατάσεις, με διάφορα άλλα τεχνικά, ας πούμε, αυτό, να υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν απορροφούνται από έλλειψη, όχι ενδιαφέροντος, όλοι θα λέγανε ναι. Απλά είμαστε λίγο της μασημένης τροφής, να το πούμε όσο πιο απλά ελληνικά μπορώ, ας πούμε. Το ανέφερε και η κυρία Πέρκα, τον ανέφερε και ο κύριος Αντώνης και ο κύριος Σοφός στις ομιλίες τους. Το απλωμένο χέρι, το οποίο θα πρέπει μασημένα τα χρήματα να μπουν εκεί. Αυτό έχει τελειώσει. Κανείς από ό,τι κατάλαβα και χαίρομαι, αυτό δεν πρεσβεύει πλέον τέτοιου είδους αντιλήψεις. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρεις, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, σε ό,τι αφορά το Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί για τα υπόλοιπα είπα στην αρχή, έχουν συγκεκριμένους κανόνες, υπάρχουν αρκετά προγράμματα σαν αυτά που αναφέρεσαι. Προφανώς θα μπορούν να υπάρξουν και περισσότερα, αλλά στο λέω εκ πείρας, έτσι, εμείς χρηματοδοτούμε φορείς του Δημοσίου και όχι ιδιώτες, με την εξαίρεση αυτή εδώ του προγράμματος των μικρών μεσών επιχειρήσεων. Ένα πράγμα να σου πω. Αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Ποτέ δεν θα έρθει κανείς να σου χτυπήσει την πόρτα σου, να σου πει εδώ πέρα, ελάτε σε εμάς το κόμμα της χαράς, υπάρχουν 30.000, 40.000, 100.000. Ούτε και αντίστροφα, οποιοσδήποτε χρηματοδοτικός φορέας, όσο budget και να έχει, αν δεν δεχτεί συγκεκριμένες προτάσεις ή συγκεκριμένα ερεθίσματα, προφανώς από τους τέσσερις τείχους των γραφείων καθενός μας, ας πούμε, δεν μπορούν χωρίς επαφή με την τοπική κοινωνία ή με τις ηλικιακές ομάδες κλπ. Να δοθούν μαγικές λύσεις. Οπωσδήποτε όμως χρειάζεται και η διαδικασία, είμαστε αυτοί, έχουμε αυτό το πρόβλημα κλπ. Ως ένα καμπανάκι πέραν της όποιας κρατικής ή ευρωπαϊκής χρηματοδότησης υπάρχει ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι καλύφθηκες, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε... Το υπάρχει μία ερώτηση, αν κατάλαβα από εδώ και τέλος. Θέλει ο κύριος... να δώσω λίγο το γόλο στον κύριο Κιάννα για να... Οκ. Λοιπόν, μπορώ λίγο να βοηθήσω κι εγώ στην κουβέντα και στην ερώτηση. Αυτό που θα καταρχάς, επειδή ανήκει σε ένα κλάδο τον γεωργικό, να πούμε ότι σε ό,τι συζητούσαμε ως τώρα με το Ταμείο Δίκης Μετάβασης και αυτά δεν είναι καταρχάς επιλέξιμες τέτοιου είδους δραστηριότητες. Δεύτερον, επειδή αναφέρθηκε στον αναπτυξιακό νόμο, να πούμε ότι και εκεί υπάρχει ας πούμε μια αδικία συσσαγωγικά, γιατί ενώ όλοι έχουμε 70% σαν επιδότηση σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες, είναι η μόνη δραστηριότητα, ο πρωτογενής τομέας και η αγροτηρητροφή που πάει με 50%. Έτσι. Οπότε αυτά λίγο είναι όντως ζητήματα που φυσικά σε απασχολούν. Από εκεί και πέρα βέβαια ξέρεις ότι υπάρχουν προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως είναι το πρόγραμμα νέων αγροτών που πιθανόν να το αξιοποιήσεις και εσύ τώρα τέλος πάντων να έχεις πει σε μια διαδικασία τέτοια να το σκέφτεσαι, που εκεί είναι με τη μορφή χρηματοδότησης, όχι με επιδότησης 100% κιόλας για αυτό που πας να κάνεις. Και από εκεί και πέρα σου δίνονται άλλες δυνατότητες μέσα από τα σχέδια βελτίωσης ή οτιδήποτε άλλο μπορείς να αξιοποιήσεις. Πάντα ένα συνδυαστικό, δηλαδή
Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις μια έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου στα χέρια σου, είναι αλλιώς και η αντιμετώπιση που έχεις και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χωρίς βέβαια να αποκλείεται αυτό που αναφέρθηκε και πριν, το προφίλ που έχεις εσύ σαν οντότητα. Έτσι, δηλαδή δεν είναι εύκολο να αποκτήσεις πρόσβαση σε ένα τραπεζικό σύστημα, αν και το προφίλ το δικό σου δεν είναι καλό. Εμείς σαν περιφέρεια, το χρόνο είχαμε κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει αυτό το ΤΑΔΙΜ, το λεγόμενο δεν ξέρω, Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έδινε κάποιες εγγυήσεις ή μικρά δάνεια σε επιχειρήσεις. Βέβαια και αυτό δεν είχε στόχευση στον αγροτικό τομέα, έτσι στην πρωτογενή. Αν καθετοποιούσες την παραγωγή σου, εκεί θα μπορούσες να αποκτήσεις μια μικρή χρηματοδότηση. Αλλά είναι δεδομένο ότι σίγουρα σχεδιάζονται και πράγματα το επόμενο διάστημα που ίσως να μπορέσεις κι εσύ να τα εκμεταλλευτείς. Δύο κουβέντες και από μένα, γιατί πραγματικά αυτή είναι η ερώτηση που απαντάει στην πρώτη μου τοποθέτηση, να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Είναι σοβαρό. Δηλαδή εδώ ακούσαμε για λεφτά και άλλους πόρους και σχέδια και σχέδια και σχέδια και έκανε ένα σχόλιο και το άκουσα, ήταν πολύ ωραία ερώτηση. Εάν πάμε μία βόλτα στις μικρές επιχειρήσεις περιοχής, δεν έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση και δάνειο καμία. Δεν έχει πάρει κανείς. Οι αγρότες δεν έχουν. Οι αγρότες. Το ακούσατε, το ξέρουμε, το ζούμε, το ξέρουμε όλοι. Αυτό λοιπόν είναι η ουσία της πολιτικής. Ο τραπεζικός τομέας δεν είναι ένας τομέας που δεν είναι στην πολιτεία. Έχει άλλα κριτήρια και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση, ειδικά με τις τελευταίες εξελίξεις, για να έβλεπε κανείς την έκθεση Πυσαρή, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Δεν ευνοούνται οι μικροί, οι μεσαίοι και οι αγρότες. Εδώ θέλει αλλαγή πολιτικής. Τελεία βάζω για να μην επεκταθώ. Δηλαδή δεν είναι κάτι έξω από την πολιτεία. Μερικά πράγματα που μας συμβαίνουν δεν είναι φυσικές καταστροφές, είναι πολιτικές επιλογές. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Να συμπληρώσω μόνο ότι εκτός από την ουσία που ανέφερε και είναι πάρα πολύ σημαντική, υπάρχει και ο τομέας της, ας το πω έτσι, της ενημέρωσης, της πληροφόρησης. Δηλαδή, μερικές φορές υπάρχουν δυνατότητες. Έχουν ένα deadline, μια ημερομηνία λήξεως, έληξε λέει, δεν το πρόλαβα, δεν με ενημέρωσε κανένας. Αυτό λοιπόν, επειδή εντάξει στην Αθήνα ο κόσμος είναι πιο ενημερωμένος γιατί κοντά. Εδώ είστε πιο μακριά, όμως υπάρχουν δίκτυα. Θα πρέπει να υπάρχουν τα επιμελητήρια, θα πρέπει να υπάρχουν οι αντίστοιχες αγροτικές ενώσεις. Τώρα, ελπίζουμε και θα δώσω την πάσα στον κύριο Μπούκη ότι η μετάβαση ΑΕ που έχει σχεδιάσει να κάνει και γραφείο ενημέρωσης για το κοινό για τα προγράμματα θα μπορέσει επίσης να καλύψει τουλάχιστον ένα μέρος αυτού του κοινού. Ευχαριστώ κύριε Σοφέ. Βεβαίως θα κάνουμε την αντένα μας και θα καλύψουμε αρκετά από τα ζητήματα και με τη βοήθειά σας σιγά σιγά θα καλύπτουμε και περισσότερα. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα ήθελα να πω ότι όπως είπε ο κύριος Σταθόπουλος, εδώ πρέπει να υπάρξει στην επόμενη συνάντησή μας εκπρόσωπος τραπεζιτών. Γιατί μιλάμε από ό,τι κατάλαβα για τα ίδια κεφάλαια, όχι για τα λεφτά της χρηματοδότησης. Και τα ίδια κεφάλαια είναι μια άλλη ιστορία, τεράστια, πονεμένη. Την ξέρετε καλά, υπάρχει δυνατότητα μέσω ειδικού σχεδιασμού των τραπεζών, ειδικών τραπεζών να χρηματοδοτήσει ίδια κεφάλαια ή των funds. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πάτε με ένα πολύ καλό επιχειρηματικό σχέδιο και ίσως τύχετε μενούς αντιμετώπισης. Πάντως υπάρχει η τεχνική βοήθεια στην ειδική υπηρεσία μέσω του προγράμματος TSI, κοιτάει για προγράμματα μικροχρηματοδοτήσεων ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό γίνεται τώρα και θα σας έχουμε πολύ σύντομα κάποια νέα σε αυτό το τομέα. Εγώ θέλω λίγο στον κύριο Μπούκη ένα ερώτημα να θέσω που απαντιέται με ένα ναι ή με ένα όχι, κύριε Μπούκη. Ένα πολύ σημαντικό παράγοντα χρηματοδότηση, ένα πάρα πολύ επίση σημαντικό παράγοντα, τα χρονοδιαγράμματα σε όλε αυτέ τι διαδικασίε. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή χρονοδιαγράμματα συγκεκριμένα τα οποία τηρούνται και κατά πόσο αυτά επηρεάζονται ενδεχομένω από την παράταση λειτουργία δυνητικών μονάδων λόγω τη μεγάλη ενεργειακή κρίση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συγκυρία κατά την οποία γίνονται, άρα λοιπόν δεν είναι ναι και όχι. Δυστυχώς θα πάρω την προτάσεις. Υπάρχει συγκυρία κατά την οποία λειτουργούν ένα μέρος των λιμενικών σταθμών για να καλυφθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας. Όμως, όπως είπε και ο Υπουργός Παπαθανάσης, η απολιμνητοποίηση δεν πάει πίσω. Τα εδάφη που θα μεταβιβαστούν από τη ΔΥ δεν έχουν καμία σχέση με τη διαχείριση των ορυχείων για την εξόρυξη λιγνίτη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο σημείο πάει παράλληλα.
και αυτό είναι μια ευτυχή συγκυρία, νομίζω. Λοιπόν, θα πεις κάτι. Έχουμε τον πιο μικρό ενεργό νέο εδώ, είναι κολλαπτόμενος ενεργός νέος, γι' αυτό δουλεύουμε. Γιατί το μέλλον είναι το μέλλον των παιδιών μας και εμείς που επιλέξαμε να επιστρέψουμε εδώ και να κάνουμε οικογένειες, είναι μεγάλη ευθύνη μας να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας στον τόπο αυτόν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Α. Εδώ πίσω. Okay, πάμε και τελευταία ερώτηση. Η ερώτηση είναι τι πλάνο έχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για να γίνει πιο ελκυστικό σχετικά με τα ζητήματα σύντησης, στέγασης και μετακίνησης. Ναι, είναι και ζητήματα της επικαιρότητας αυτά. Προχθές, μάλιστα, είχαμε την ανακοίνωση για την έγκριση από την Υπουργική Επιτροπή του τεράστιου ΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου που περιλαμβάνει 750 κλίνες και θα μας καταστήσει πιο ελκυστικούς ως προορισμό. Θα βοηθήσει τα πιο αδύναμα, ας το πούμε, οικονομικά στρώματα και θα συμβάλλει και στην εξωστρέφεια. Στα θέματα της σύντησης, είμαι ενήμερος και για κάποια δημοσιεύματα εδώ στην δράτουμε τώρα της ευκαιρίας για να τα πω αυτά, να βγάλω και ένα έτσι παράπονο. Υπήρξαν και κάποια αρνητικά δημοσιεύματα για την υφιστάμενη κατάσταση εδώ στην Φλόρινα, έχουν κυκλοφορήσει και κάποιες φωτογραφίες. Θέλω να σας πω με την επιφάσεως ότι όλα αυτά είναι fake και δεν υπάρχουν, είναι παλαιότερες έτσι, καταστάσεις. Έχουν όλα διορθωθεί και το Πανεπιστήμιο είναι σε μία συνεχή ανακαίνιση, επιδιόρθωση προβλημάτων και έχει και ένα, εκτός από το ΣΔΙΤ που ανέφερα, έχει ένα τεράστιο πρόγραμμα ενταγμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αναβάθμιση όλων αυτών των εγκαταστάσεων και ενεργειακές αναβάθμισης και πολλά άλλα. Βελτιώνουμε επίσης την κτηριακή μας υποδομή, ίσως έχετε δει τις εικόνες αναβάθμισης εδώ της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και σύντομα ξεκινά η κατασκευή, εδώ για, μιλάμε για την Φλόρινα, του έτσι, πολύ όμορφου φουτουριστικού κτηρίου για τη Σχολή Καλών Τεχνών. Δεν ξέρω επίσης αν είδατε, επειδή η εικόνα πάρα πολύ μετρά, δεν ξέρω αν είδατε και εικόνες από τη Νέα Πανεπιστημιούπολη στην Κοζάνη, η οποία είναι με ένα από τα πιο όμορφα κτηριακά συγκροτήματα που υπάρχουν πανελλαδικά και θα συμβάλλει πάρα πολύ στην, στο ρόλο που καλούμαστε να παίξουμε. Τα ζητήματα των μετακινήσεων τώρα είναι ένα δευτερεύον ζήτημα. Υπάρχει ήδη εκεί επιδότηση κρατική στο εισιτήριο. Είμαστε σε επαφή με τα αστικά σε όλες τις πόλεις όπου τα χρησιμοποιούμε για να δούμε πώς παραπάνω μπορούμε να βοηθήσουμε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει κάποιο πλάνο για την τουριστική ανάπτυξη στις Πρέσπες? Ενώ η κοινωνική χώρα, η Βόρεια Μακεδονία, έχει κάνει μεγάλα βήματα σε αυτό το κομμάτι, έτσι, στο τουρισμό. Να κλείσουμε με αυτή, κύριε Βόσμπου, θέλετε να αποθετείτε? Όχι. Ναι. Για να κλείσουμε με αυτή, γιατί... Δύο κουβέντες είναι... Ναι, σύντομα, έτσι μόνο... Ναι, δύο κουβέντες, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο... Θέλει μια πολύ μεγάλη απάντηση σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό κομμάτι. Είπαμε πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός είναι μέσα. Είπαμε ο τουρισμός είναι ο τουρισμός με ένα ειδικό brand που πρέπει να έχει περιοχή. Σε αυτή τη φάση και για να μην πολυλογώ, βεβαίως είναι η στόχευση τουλάχιστον του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά φαντάζομαι κανείς δεν θα διαφωνούσε. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι οι οδικοί άξονες, δηλαδή να βελτιωθεί τα τρένα που προείπα, δηλαδή τα έργα υποδομής, τα οποία πρέπει να γίνουν σε μια περιοχή προκειμένου να μπορεί να υποδεχτεί τουρισμό. Και αυτά, τουλάχιστον εμείς καταθέτουμε προτάσεις και έχουμε δυσκολίες και με την περιφέρεια. Αλλά βεβαίως ο στόχος πρέπει να είναι αυτός. Καταρχήν, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα σε όλα τα επίπεδα. Αλλά το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης είναι συμπληρωματικό
και εξειδικευμένο ώστε να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις οι οποίες έρχονται από την απολιγνητοποίηση. Βέβαια και η κλιματική αλλαγή δημιουργεί άλλα ζητήματα. Όσον αφορά τις πρέσπες, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για την πρέσπα και για τον ΙΦΕ και για οτιδήποτε. Προφανώς μέσα στα προγράμματα τα οποία εκφωνεί η περιφέρεια, η κυβέρνηση, η πολιτεία, η Δήμη, περιλαμβάνονται και η ανάπτυξη η τουριστική και όχι μόνο η τουριστική σε κάθε περιοχή. Η πρέσπα είναι ένας τουριστικός προορισμός, χρειάζεται να υπάρξει σε πολλά επίπεδα βελτίωση. Έχουμε τις εκκλησίες, έχουμε τα σκηταριά, έχουμε τον Άγιο Αχίλιο, είναι ορειβατικά μονοπάτια. Όλα αυτά εξετάζονται και βεβαίως πρέπει να υπάρχει η συμμετοχή όλων. Δεν είναι μόνο διάστατη η προοπτική ή η συμβολή. Πρέπει από όλους τους φορείς να υπάρχει και η κατάθεση προτάσεων και όπως είπα και στο χαιρετισμό μου, εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ. Να κλείσουμε, γιατί η ώρα είναι παρατέταρτο. Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα δεν είναι διάλειμμα για να φύγουμε, είναι διάλειμμα για να αλλάξουμε πάνελ ομιλητών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή είναι η ουσία του συνεδρίου, να φέρουμε στο ίδιο τραπέζι νεολαία και διαδικασία λήψης αποφάσεων.